Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην πρωινή είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε όλες τις εξελίξεις από την επικαιρότητα, από την ελληνική και ξένη δισεογραφία. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα να δούμε τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 27 Ιουνίου τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε στο σημερινό της πρωτοσέλιδο. Τι ετοιμάζει η ΔΕΗ για τα εξοχικά. Τσιμπημένοι έως και 11% είναι οι λογαριασμοί ρεύματος. Τα νέα τιμολόγια στάλθηκαν στην Κομισιόν, αφού οι αλλαγές προβλέπονται στο μνημόνιο. Αυξήσεις λοιπόν στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών περισσότερων από 1,2 εκατομμυρίων εξοχικών και δεύτερων κατοικιών έρχονται από 1η Ιουλίου σύμφωνα με την πρόταση της ΔΕΗ προς το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σημερινή χαμηλή κατηγορία τιμολογίων έως 800 κιλοβατόρες το τετράμινο, στην οποία ανήκουν τα εξοχικά, καταργείται πλέον. Παρακάτω διαβάζουμε για το κίνημα των 10, τις ανταλλαγές πληθυσμών στην κεντροαριστερά. Τι συζήτησαν με Τσίπουρο και Ελιά, 8 βουλευτές, Πασόκ και Δημάρ. Έχει αναλυτικά με λεπτομέρειες στη σελίδα 2 έως 4, σήμερα Τα Νέα. Δίπλα διαβάζουμε για το 15% μείωση στο ΕΦΑΠΑΞ 45.000 δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Ενώ δεξιά διαβάζουμε για την οικονομία, ο Χαρδούβελης μετράει τις φοροελαφρύνσεις. Στόχος είναι να τεθούν στην Τρόικα, αλλά να ισχύσουν και μετά το μνημόνιο. Αριστερά διαβάζουμε για το Μουντιάλ και για τις μέρες του 2004. Ξεκινάει από το παρελθόν λοιπόν, Κατσουράνης ή όχι, 10 ειδικοί απαντούν στο συγκεκριμένο δίλημα. Συνεχίζουμε παρακάτω για τον Παπασταθόπουλο, ότι βλέπουμε πως τον χαρακτηρίζει πως είναι ένας ηγέτης για την επόμενη μέρα. Για τον Σάντος διαβάζουμε πάλι το σχέδιο κατάκτησης της Κώστα Ρίκα έχει εδώ και για τους Σουάρες πολιτική θύελα για την τιμωρία του. Περνάμε στο Έθνος. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται αλλαγές μικρής κλίμακας lifting σε φόρους έκτακτης εισφοράς. Βελτιώσεις λοιπόν σε φορολογικές επιβαρύνσεις και έκτακτα μέτρα, όπως η εισφορά αλληλεγγύης, δρομολογεί το οικονομικό επιτελείο. Το lifting θα γίνει μετά την εξέταση της δημοσιονομικής απόδοσης και του κοινωνικού κόστους των μέτρων. Μείωση έως και 50% στην έκτακτη εισφορά για τον επόμενο χρόνο. Οδικός χάρτης για σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών διαβάζουμε εδώ, ενώ παρακάτω βλέπουμε πως αναδρομικά θα είναι σε δόσεις και συμψηφισμός. Έρχεται η ρύθμιση για τους ένστολους. Περνάμε στα διεθνή παρακάτω με Ολάν και Ρέντζι, ευελιξία στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Στην αξιοποίηση της ευελιξίας που προσφέρει το Σύμφωνο Σταθερότητας για να δοθεί όθηση στην ανάπτυξη καταλήγουν οι 28 μετά την παρέμβαση Ολάν και Ρέντζι. Ο Γιούνκερ ωστόσο κερδίζει την Προεδρία της Κομισιόν. Στην αριστερή στήλη, πρώτα πάνω-πάνω έχει για το Μουντιάλ και το Φερνάντο Σάντος και το σχέδιο νίκης που έχει για τον αγώνα της Εθνικής με την Κώστα Ρίκα. Για την παιδεία συνεχίζουμε, αλλαγές μετά το Βατερλό στην πρώτη Λυκείου, διευκρινιστική οδηγία για τη βαθμολόγηση των μαθημάτων της πρώτης Λυκείου βλέπουμε εδώ πέρα. Όπως είδαμε, καθώς το 40% των μαθητών περίπου θα μείνουν μετεξεταστέοι. Συνεχίζουμε παρακάτω με τον Χρήστο Τζόλκα, ο οποίος λέει πως η Ελλάδα ζει μια τεράστια αδικία. Μιλά στο Έθνος ο διάσημος Ελληνοαυστραλός συγγραφέας. Παρακάτω βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ που λέει πως χαμηλή τάση για συμμαχίες με αναμενόμενος παρουσίαση εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ διαβάζουμε εδώ. Και περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα σενάρια του Υπουργείου Οικονομικών μετά την απόφαση του ΣΤΕ. Πώς θα δοθούν στους ένστολους μισθοί και αναδρομικά. Σταδιακή είναι η καταβολή των οφειλωμένων από φέτος. Αγκάθι είναι οι αθρώες μισθολογικές προαγωγές που έγιναν το 2013. Επανεξετάζεται ωστόσο από μηδενική βάση το μισθολόγιο των στρατιωτικών ώστε να ψαλιδιστούν οι περικοπές του 2012. Το Υπουργείο Οικονομικών στέλνει μήνυμα στο μικροσκόπιο θα μπουν όλα τα χαράτσια των μνημονίων. Blackout διαβάζουμε παρακάτω στο άνοιγμα ΣΥΡΙΖΑ για τις συμμαχίες. Δεξιά βλέπουμε την στροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Ισπανών De Quindos στην θέση του Dijsselbloem. Μέσα στον Ιούλιο ερχόμαστε πάλι στα δικά μας. Βλέπουμε συναγερμό της Ελλάς για το τρομοχτύπημα. Και ακριβώς από κάτω βλέπουμε κάτι λιγότερο από τη μισή από το μισό πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου είναι για το Μουντιάλ. Οι παίκτες από τους οποίους ξεκινάει η ενδεκάδα του Σάντος, αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται. Έχει αναλυτικά εδώ πέρα ο Ελεύθερος Τύπος.
Και δίπλα λέει για τον Γιώργο Σαμαρά και τον μικρό Τζέι που είναι οι πρωταγωνιστές της Εθνικής. Η Ελλάδα δεν είναι Ελλαδίτσα. Όλα αυτά στο καθημερινό 12σέλιδο αφιέρωμα που έχει ο Ελεύθερος Τύπος για το Μουντιάλ. Περνάμε στην καθημερινή. Χρήμα με ονοματεπώνυμο στα κόμματα. Θα μπορεί να προσφέρεται από ιδιώτες και επιχειρήσεις μέσω τραπεζικού λογαριασμού και σε υποψηφίους. Χρηματοδότηση από ιδιώτες και επιχειρήσεις λοιπόν με ονοματεπώνυμο, προβολή στο διαδίκτυο αλλά και φοροαπαλλαγή προβλέπει το νέο πλαίσιο για το πολιτικό χρήμα που αναμένεται να έρθει στη Βουλή μόλις ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος δώσουν το πράσινο φως. Συνεχίζουμε παρακάτω και διαβάζουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα δείχνουν επιλογή Γιούνκερ για την Προεδρία της Κομισιόν. Βλέπουμε και την αντίστοιχη φωτογραφία. Ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Προεδρία της Κομισιόν, Ζαν-Κλον Γιούνκερ, προσέρχεται στη συνάντηση του κόμματός του στο Κόρτρικ λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον αναμενόταν να αιτηθεί, αφού όλοι του οι σύμμαχοι τον εγκατέλειψαν στην προσπάθειά του να μπλοκάρει την υποψηφιότητα Γιούνκερ. Πολλοί ανησυχούν ότι η αποτυχία του Λονδίνου θα επιβάλλει την θέση του και θα ενισχύσει όσους στάσσονται υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αριστερά διαβάζουμε για τη μικρή ΔΕΗ και την ετερόκλητη ανταπόκριση στο κάλεσμα Τσίπρα. Παρακάτω βλέπουμε για τα μαθήματα, για την παιδεία και τα μαθήματα φυσική, χημεία και βιολογία, καθώς θα γίνει συμψηφισμός των τριών αυτών μαθημάτων για την πρώτη λυκείου. Συνεχίζουμε και διαβάζουμε για τους 19 εμπλεκόμενους σε δίκη για την υπόθεση της ενέργεια και της Ελλάς Power. Και δεξιά βλέπουμε σε νέα αξιολόγηση τα εισπρακτικά μέτρα της περίοδου της κρίσης. Στην επαναξιολόγηση των εισπρακτικών μέτρων που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο της κρίσης, προχωρεί το Οικονομικό Επιτελείο με στόχο να διαμορφώσει ένα πακέτο φοροελαφρύνσεων. Κορυφαίος τέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών υπογράμμισε πάντως ότι οι ελαφρύνσεις θα αφορούν τη μετά την Τρόικα περίοδο, δεν θα απειλούν την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και δεν θα αναιρούν την υλοποίηση των προαπαιτούμενων και των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί με τους πιστωτές. Από την καθημερινή περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Για την παιδεία βλέπουμε εδώ πέρα το πρώτο θέμα στο σημερινό πρωτοσέλιδο. Η κοινωνική ανισότητα είναι καθοριστικός παράγοντας της σχολικής επίδοσης. Υπάλληλοι των τάξεων είναι ο κεντρικός τίτλος. Υπερδιπλάσια ποσοστά αποτυχίας σε Δυτική Αθήνα, Πέραμα, Κερατσίνη, Νίκαια, τα οποία φτάνουν το 22,5% σε σύγκριση με την Βορειοανατολική Αττική που φτάνει το 9%. Ένας στους 5 μαθητές στην πρώτη λυκείου στις φτωχότερες συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά μένει μεταξεταστέως ή απορρίπτεται. Αυτό προκύπτει από τις βαθμολογίες σε σημαντικό δείγμα λυκείων που έχει στη διάθεσή της η Εφημερίδα των Συντακτών. Το ποσοστό αποτυχίας στις δύο προηγούμενες χρονιές δεν ξεπερνούσε το 6% κατά μέσο όρο. Η άνοδος των ποσοστών χρεώνεται στην τράπεζα των θεμάτων και στο ότι έγιναν αυστηρότερες οι προϋποθέσεις προαγωγής. Το ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για φέτος πιστώνεται στους εκπαιδευτικούς. Άλλαξε εν μέρει ωστόσο και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας. Συνεχίζουμε παρακάτω με τον Αλέξη Τσίπρα, πως λέει να επικεντρωθούμε σε αυτά που μας ενώνουν. Και όλα αυτά τα είπε στην εκδήλωση για την αποτροπή της σαλαμοποίησης της ΔΕΗ, όπως λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρουσίασε την δημόσια περιουσία με ένα σπίτι, τονίζοντας ότι όταν απ' έξω είναι μια μπουλντόζα για να τον κατεδαφίσει, τότε σημασία το μόνο που έχει είναι να το σώσουμε το συγκεκριμένο σπίτι. Αριστερά διαβάζουμε για την κυβέρνηση και τα μνημόνια και την ομολογία της αποτυχίας. Παραδέχτηκε η κυβέρνηση, κατόπιν ωστόσο εορτής, όπως γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών. Για το Υπουργείο Παιδείας διαβάζουμε παρακάτω και την τροπολογία ασφάλειας. Εξαγγελίας παραμένουν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την φαρμακευτική κάλυψη των ασφάλιστων. Παρά την τροπολογία που ψηφίστηκε χθες, οι όροι και οι προϋποθέσεις θα καθοριστούν από το ΚΙΑ. Το προβλεπόμενο ποσοστό υπολείπεται της μέσης φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά εξασφαλίζει τα κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών. Και δίπλα διαβάζουμε για το Μουντιάλ και την Επανάσταση του 1821. Αφιέρωμα στην άγνωστη Κώστα Ρίκα και στον ακόμη πιο άγνωστο προπονητή της, τον οποίο βλέπουμε στη φωτογραφία, έχει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών. Ποια είναι η χώρα που βρέθηκε στον δρόμο της Ελλάδας στους 16 του Μουντιάλ. Συνέντευξη κατάθεση ψυχής βλέπουμε από τον Γιώργο Σαμαρά για το πέναλτι, αλλά Δαλάη Λάμα ψυχραιμία του,
το κλίμα στην Εθνική και εκείνους που κάνουν κριτική και τις προσωπικές τους στιγμές. Περνάμε στην ελευθεροτυπία. Αυξήσεις μισθών μόνο στους πυλώνες του κράτους. Λεφτά υπάρχουν, αλλά κατ' επιλογή. Μετά τους δικαστές, η κυβέρνηση δίνει αυξήσεις και στους ενστόλους. Καθώς θα πάρουν αυξήσεις στους μισθούς τους, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας χθες στη Βουλή. Είναι οι πυλώνες ενός κράτους, το οποίο έχει στοχοποιήσει το δημόσιο τομέα, εξαντλεί την αυστηρότητά του στις καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών και απομιζά ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους οποίους οι περικοπές μισθών εξακολουθούν να θεωρούνται συνταγματικές και με τη βούλα των δικαστών. Εκτός του κ. Σταϊκούρα, υπέρ της αποκατάστασης των μισθών των εστόλων, τάχθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αυραμόπουλος και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Παπαμιμίκος. Η κυβέρνηση, με όχημα τις δικαστικές αποφάσεις, αποδεικνύει ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά δίνονται επιλεκτικά και εις βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. Παραπάνω βλέπουμε για την επανεξέταση των 40% των μαθητών της πρώτης λυκείου, όπου η αιτία στο πρόβλημα είναι ο νέος τρόπος βαθμολόγησης. Και συνεχίζουμε παρακάτω με διεθνή. Αναζητούν συμβιβασμό με Κάμερο, βλέπουμε, η Άγγελα Μέρκελ και Φρανσουά Ολάντ, τους οποίους βλέπουμε και στη φωτογραφία. Εμφανίζονται συμπτωματικά στη συγκεκριμένη φωτογραφία σε απόσταση. Ωστόσο, δεν είναι. Συμφωνούν ακόμη και για την ανάδειξη του Γιουνκέρ στην Προεδρία της Κομισιόν, στην οποία ανθίσταται ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος απουσιάζει από την συγκεκριμένη φωτογραφία. Η Γαγκελάριος πάντως δηλώνει ότι πρέπει να βρεθεί έδαφος συμβιβασμού με τη Βρετανία στα γενικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Συνεχίζουμε με τη Δημοκρατία. Δεν έχουν προβλεφθεί κονδύλια για αναδρομικά και αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Καψώνει στους ήρωες των ενόπλων δυνάμεων. Το πρωί ο Σταϊκούρας δήλωνε ότι η ρύθμιση θα γίνει στον προϋπολογισμό του 2015. Το απόγευμα του Υπουργείου Οικονομικών διόρθωνε ότι θα συναποφασίσει με τον Βενιζέλο. Παρακάτω διαβάζουμε για την τροπολογία η οποία ψηφίστηκε για την περίθαλψη των ανασφάλιστων. Ως επίγουσα λοιπόν κατατέθηκε και πέρασε από το πρώτο θερινό τμήμα της Βουλής. Δεξιά βλέπουμε λύκους για λαθρέα τσιγάρα, καθώς θα τα χρησιμοποιούν για ανιχνευτές η αστυνομία. Ακριβώς δεξιά γυρνάμε πάλι στην πολιτική και διαβάζουμε για την διάγνωση του Χαρδούβελη περί κρίσης και η θεραπεία. Ερωτάται η Δημοκρατία, είναι οι κοινότοπες διαπιστώσεις χωρίς προτάσεις σε άτυπη ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον νέο Υπουργό Οικονομικών. Πάνω αριστερά διαβάζουμε πως όλη η Αθήνα γέμισε με μάρτυρες του Ιαχωβά. Η Ιερά Σύνοδος λέει πως έχουν τεράστια έσοδα γιατί δεν κάνουν έργο φιλανθρωπικό αφού έχουν τόσο μεγάλα έσοδα. Από σήμερα έως την Κυριακή λοιπόν θα υπάρχει διεθνή συνέλευση των χιλιαστών στο ΟΑΚΑ. Δεξιά διαβάζουμε για τη ζέστη που επικρατεί τις τελευταίες μέρες. Η μεγάλη ζέστη λοιπόν αποχωρεί από αύριο. Περισσότερες ανάσες δροσιάς μετά τον καύσωνα θα έχουμε από την Κυριακή. Και κάτω-κάτω αριστερά διαβάζουμε για το Μουντιάλ. Πάει Μουντιάλ ο Τζέι, εκστρατεία Ελλήνων φιλάθλων για να ταξιδέψει στη Βραζιλία και δείχνει εδώ πέρα μια φωτογραφία με τον Σαμαρά και τον μικρό του φίλο. Και στα τύρα να διαβάζουμε πως σκότωσαν επιχειρηματία με τράπεζα, κανάλια και εφημερίδες. Θα δούμε αναλυτικότερα τη συγκεκριμένη είδηση μετά. Περνάμε στην ημερησία, όπου διαβάζουμε το Υπουργείο Οικονομικών χαράσει τον οδικό χάρτη. Φοροελαφρύνσεις υπό επανεξέταση, ο φόρος ακινήτων, η έκτακτη εισφορά και οι συντελεστές φορολογίας. Πάνω-πάνω διαβάζουμε πως δυστυχώς δεν είναι πολλές οι εταιρείες που ζητούν δάνειο, τονίζει ο επικεφαλής της Εθνικής. Πρόκληση είναι η στήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων. Ο Αλέκος Τουρκολιάς δηλώνει πως το βάρος τώρα στη ρύθμιση είναι το βάρος στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη αλλά και του νέου διοικητή Τράπεζα της Ελλάδος κ. Τουρνάρα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής ζήτησε να υπάρξουν αποτελεσματικότερες λύσεις για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων των επιχειρήσεων καθώς και των οικοκυριών. Και παρακάτω διαβάζουμε για το σχέδιο για την τιτλοποίηση της δημόσιας περιουσίας, καθώς με κρατικά ομόλογα γίνεται με εγγύηση 1.000 ακινήτων. Στο μικροσκόπιο της ΕΤΑΔ και του ΤΑΙΠΕΔ είναι 3.000 φιλέτα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Διαγωνισμός 6 εκατομμυρίων ευρώ για την πρόσληψη συμβούλων, οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν το χαρτοφυλάκιο των δημοσίων ακινήτων.
Περνάμε τώρα στην Αυγή, όπου διαβάζουμε κεντρικό τίτλο «Πρώτο βήμα κοινής δράσης, ο αγώνας για τη ΔΕΗ, ώρα επιλογής ή από εδώ ή από εκεί». Πρόπλασμα ενός μεγάλου και ανοιχτού κοινωνικού και πολιτικού μετόπου, αποτροπή της εκποίησης της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, το εύρος των δυνάμεων, οι οποίες μετήχαν στην εκδήλωση που εκδηλώθηκε χθες με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε: «Υπογραφές που αφορούν την εκποίηση του δημοσίου πλούτου ή την άρση της εθνικής κυριαρχίας και της αξιοπρέπειας του λαού δεν πρόκειται να τις αναγνωρίσουμε». Κάτω-κάτω αριστερά βλέπουμε πως σε απεργία πείνας είναι οι περισσότεροι από 4.500 κρατούμενοι. Στην Αργεντινή βλέπουμε γίνεται ρύθμιση των χρεών ή αλλιώς η χώρα θα πάει για δεύτερη φορά σε χρεοκοπία. Και αριστερά διαβάζουμε για τις συναντήσεις της παλινόρθωσης της μικροαστικής ηθικής. Στις τελευταίες μέρες σε τούτη χώρα διαβάζουμε την πολυπαθή χώρα επιχειρείται η επαναγκαθίδρυση της μικροαστικής συμπεριφοράς και της πληκτικής ηθικολογίας σε συνδυασμό με την υποκλοπή σκηνών και ιδιωτικού βίου ως αντικείμενο της πανάρχαιας τέχνης του εκβιασμού. Περνάμε στον ριζοσπάστη, όπου διαβάζουμε «Δουλεμπορικά στον τουρισμό προσφέρουν τζάμπα εργαζόμενους. Αποκαλυπτικό». Αποκαλυπτικά στοιχεία για τους όρους απασχόλησης πρακτικάριων στα ξενοδοχεία. Χιλιάδες σπουδαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό μετακινούνται προκειμένου να απασχοληθούν σε ξενοδοχειακές μοντάδες με το μανδύα της πρακτικής άσκησης. Οι πρακτικάριοι κοστίζουν στους εργοδότες τρεις φορές λιγότερο από ότι ένας εργαζόμενος χωρίς προϋπηρεσία που αμείβεται με βάση τη σύμβαση. Δουλεύουν όλη την τουριστική περίοδο χωρίς καθορισμένο ωράριο για ένα πιάτο φαΐ, ενώ αντιμετωπίζονται σαν κτήμα της εταιρείας που μεσολαβεί για να τους προωθήσει στα ξενοδοχεία. Η λειτουργία τέτοιων εταιριών και οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι καθόλου προβλεπόμενες από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία. Απόδειξη ότι η συντριβή των εργασιακών σχέσεων και η γενικευμένη δράση των σύγχρονων δουλεμπορικών φέρουν τη σφραγίδα της πολιτικής των αντιλαϊκών κυβερνήσεων, της εξουσίας του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να εξασφαλίσει η εργοδοσία φθηνή εργατική δύναμη. Περνάμε τώρα στην ναυτεμπορική. Και διαβάζουμε για το Υπουργείο Οικονομικών που σεμένουμε στους στόχους, αλλά αναζητούμε διαφορετικές διαδρομές. Επανεξετάζεται το σύνολο της φορολογικής πολιτικής. Διαβάζουμε εδώ πέρα. Η Τρόικα θα λάβει έναν κατάλογο αλλαγών. Βλέπουμε εδώ πέρα και μια φωτογραφία με τον Γιούνκερ και τον Πρωθυπουργό. Βέβαια είναι η επιλογή Γιούνκερ για την Προεδρία. Με την επιλογή λοιπόν στην Προεδρία της Κομισιόν, του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η οποία θεωρείται σχεδόν σίγουρη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιχειρήσουν σήμερα να ξεπεράσουν τις διαφωνίες που υπάρχουν για τον καθορισμό της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής των επόμενων 5 χρόνων. Το σχέδιο Van Rompuy, με τον οποίο συναντήθηκε χθες ο Πρωθυπουργός, από τον οποίο βλέπουμε και από φωτογραφία, περιείχε 5 ενότητες για την νέα στρατηγική της Κομισιόν. Και κλείνουμε την πολιτική μας ενημέρωση με την Εσπρέσο, που διαβάζουμε για μια αποκάλυψη για τον γιο του ιερέα, ο οποίος κυκλοφορεί προσεκτικά στα εξάρχεια μεταμφιεσμένος σε παπά, ο λόγος για τον Χριστόδουλο Ξηρό. Με ράσα λοιπόν είναι ο Χριστόδουλος Ξηρός και η είδηση ότι η αστυνομία τον έχασε μέσα από τα χέρια της και η επίσημη εκδοχή έχει αναλυτικά σήμερα η Εσπρέσο. Είδαμε λοιπόν τις πολιτικές εξελίξεις, να δούμε όμως τώρα τι γίνεται και με τις αθλητικές. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Διαβάζουμε στην Sport Day. Το όνειρο συνεχίζεται, ο λόγος για την εθνική. Ο Γιάννης Μανιάτης μιλάει αποκλειστικά στη Sport Day και δίνει το σύνθημα για την Κυριακή. Θέλουμε να βγάλουμε ξανά τον κόσμο στους δρόμους. Αισθάνομαι ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ και είμαι 100% αφοσιωμένος στην εθνική, δηλώνει ο γνωστός ποδοσφαιριστής. Περνάμε στην Goal News τώρα. Το παιχνίδι της ζωής μας. Διαβάζουμε, οι διεθνείς ζουν και αναπνέουν για το νέο μεγάλο ραντεβού. Πώς αποκρυπτογράφησε ο Σάντος τον αντίπαλό μας. Κρίσιμη μέρα είναι ωστόσο για τον Καρνέζη και συμβόλαιο μέχρι το 2018 θέλει ο Ρανιέρη. Πάνω-πάνω διαβάζουμε, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος με λίγες λέξεις μετέφερε το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί στην Εθνική για τον αγώνα της Κυριακής με την Κώστα Ρίκα. Στη Βραζιλία είναι και ο Τζέι, ο Γιώργος Σαμαράς, η ΕΠΟ και όλο το Facebook κινητοποιούνται για να βρεθεί ο μικρός Σκοτσέζος στο πλευρό του ΣΑΜ.
Στο φως τώρα, μέσα για Λάζαρο διαβάζουμε. Ζεστοί είναι οι ερυθρόλευκοι για τον Διεθνή Μεσοεπιθετικό, παρακολουθούν από κοντά την υπόθεση. Η Παλέρμο, η Πάρμα και η Σαπτόρια ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, με τις πληροφορίες από την Ιταλία να αναφέρουν ότι η μεταγραφή μπορεί να γίνει με 1,5 εκατομμύρια ευρώ και τον Κόνε να έχει κατά νου Ολυμπιακός από τους παίκτες της Εθνικής. Η Μπολόνια όμως έχει ανεβάσει πολύ ψηλά την τιμή του παίκτη, που διεκδικείται από Τωρίνο, Βερόνα και Λάτσιο. Και παρακάτω βλέπουμε τον Σαμαρά με τον μικρό Τζέι, ο οποίος είναι στα πρώιμη τελικά. Περνάμε τώρα στην πράσινη. Οι παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά σε άμυνα και κέντρο κλείνει άμεσα ο Παναθηναϊκός. Τελειώνει με Στόφερ και Χαφ το τριφύλι. Βόμβες, γιατί μένουν κρυφά τα ονόματα και πώς κινείται η ΠΑΕ για να τους αποκτήσει. Η πράσινη, ωστόσο, έχει ένα πλήρες αναλυτικό ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα. Και παρακάτω διαβάζουμε για Αμπέχτ επί 2. Μετά το Μέχτη φοράει τα πράσινα και ο αδερφός του Βαλίδ. Τι συμβαίνει με την Newcastle, διαβάζουμε παρακάτω. Στην ώρα των σπορ τώρα βλέπουμε πως ο Μπράνκο Μιλοβάνοβιτς ξεκαθάρισε στους Ισπανούς με αφορμή τον Κρισάντος ότι η ΑΕΚ δεν έχει ανάγκη να περιμένει κανέναν, γιατί πολύ απλά 20 παίκτες περιμένουν την ΑΕΚ. Έχουμε όσους οικονομικούς πόρους χρειαζόμαστε για τις κινήσεις που θέλουμε. Δήλωση διαβάζουμε δεξιά του νέου τεχνικού διευθυντή της Ένωσης σε ισπανικό μέσο και ξεκάθαρο μήνυμα για τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται αυτές τις μέρες στο προσκήνιο. Το φάσμα των επιλογών για την ΑΕΚ είναι μεγάλο. Δεν κολλάει σε κανέναν και δεν έχει λόγο να βιάζεται. Το ουσιαστικό μήνυμα, αυτό ήταν το ουσιαστικό μήνυμα της δήλωσης. Στον πρωταθλητή τώρα, Γάλλοι και Ισπανοί αποκαλύπτουν παζάρια. Άρχισε το ντέρμπι για Ζινιάκ. Στην κορυφή της λίστας των επιθετικών είναι ο Γάλλος. Πρόταση για Λεόν διαβάζουμε παρακάτω. Οι Ισπανοί μιλούν για επαφή με τον συγκεκριμένο παίκτη. Συνεχίζουμε στον Γαύρο. Πολύ ζεστά για Ζινιάκ και Ντουρμπάζ. Στον Ολυμπιακό θέλουν τον Σουηδό κυνηγό και δίνουν μάχη με τους Τούρκους για να τον κλείσουν. Επαφή με Ζινιάκ, τι δείχνουν οι πρώτες σοβαρές συζητήσεις. Ο Μίτσελ θέλει και Πέδρο Λεόν, αλλά είναι πιο κοντά στη Σεβίλη. Ακόμα δεν έκλεισε ο Φιμπόγκασον στην Σοϊσεδάδ. Και παραπάνω διαβάζουμε για τον Τζέι και τους 8 της Εθνικής του Μουντιάλ. Ο Σαμαράς αποκάλυψε πως η ΕΠΟ είναι διατεθειμένη να καλύψει τα έξοδα του μικρού φιλάθλου της Celtic, ενώ ο επιθετικός της Εθνικής έστειλε το μήνυμά του στον Πιτσιρικά. Το χαμόγελο και η υποστήριξη που σου δίνουν δύναμη σε όλους την ομάδα στην Εθνική. Ο Σάμαρς δήλωσε, πίστευα πολύ στην πρόκριση, δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμη το μέγεθος της επιτυχίας. Ενώ Μανιά της λέει πως την αφιερώνω σε όλους τους Έλληνες. Και από το Γαύρο περνάμε στη LiveSpor. Βλέπουμε μια συνέντευξη του Κώστα Γκατσουράνη, το πλέον συζητημένο πρόσωπο της Εθνικής, ανοίγει το μυαλό και την ψυχή του στη Live. Απαντάει στους επικριτές και δηλώνει βέβαιος ότι το ελληνικό έπος στη Βραζιλία θα έχει και συνέχεια. Θα γράψουμε ξανά ιστορία, λέει. Δεν τελειώσαμε εδώ. Το πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε κι άλλο στο Μουντιάλ και θα το κάνουμε. Πάμε για το κάτι παραπάνω, δήλωσε ο γνωστός ποδοσφαιριστής. Κλείνουμε την αθλητική μας ενημέρωση με τη Γάτα, όπου διαβάζουμε βγήκαν οι αποδόσεις για τα 6 πρώτα παιχνίδια στη φάση των 16. Νοκάουτ προτάσεις για μεγάλα κέρδη βλέπουμε εδώ πέρα. Το πιο αμφίροπο ζευγάρι ωστόσο στη φάση των 16 είναι αυτό της εθνικής μας ομάδας. Σούπερ ανάλυση για κάθε παιχνίδι, μια ολόκληρη σελίδα για κάθε αγώνα του Μουντιάλ περιλαμβάνει η Γάτα κάθε μέρα. Και μετά τις ειδήσεις από τον έντυπο τύπο θα περάσουμε να δούμε τις εξελίξεις στον ηλεκτρονικό τύπο μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoungla.gr. Ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο, στο οποίο διαβάζουμε κεντρικό τίτλο «Τι κρύβουν οι μυστικές συναντήσεις των 10». Έντονες ζυμώσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς με στόχο τον Βενιζέλο. Ένα ρεπορτάζ από το zoungla.gr. Συνεχίζουμε παρακάτω, βλέπουμε και εδώ ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ από το zoungla.gr. Οι Νοτιοαφρικανοί θυμούνται το Μαντέλα, ιστορίες και μηνύματα κατά του ρατσισμού σε μια βραδιά αναμνήσεων. Το zoungla.gr πήγε στην κατοικία του πρέσβη της Νοτιού Αφρικής και κατέγραψε ό,τι εξελίχθηκε εκεί.
Συνεχίζουμε παρακάτω στο εδόλιο η 19. Αντιμέτωποι με βαριές ποινές είναι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των Ενέργα και Ελλάς Power. Το μεγάλο κόλπο το χαρακτηρίζει των 270 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά ήταν τα έως τώρα πρωτοσέλιδα από το zoogla.gr. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε τώρα να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Δήλωση στήριξης στην υποψηφιότητα Γιούνκερ έδωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που υποστήριξαν την υποψηφιότητα του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσερχόμενος λοιπόν στη συνεδρίαση ο Πρωθυπουργός του ΕΛΚ που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Κουρτρέ του Βελγίου. Ο κύριος Σαμαράς εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο κύριος Γιούνκερ θα σταθεροποιήσει και θα ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πολίτη προσανατολισμό προς μεγαλύτερη και περισσότερη ανάπτυξη. Στα 15.000 ευρώ τώρα αυξάνεται το όριο παρακράτησης για τις συντάξεις του Δημοσίου. Αυξάνεται λοιπόν με απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα το ποσό που δύναται να παρακρατεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τις συντάξεις των επόμενων μηνών. Πρόκειται για τις αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, τα βοηθήματα, καθώς και τα επιδόματα που καταβάλλονται μαζί με τη σύνταξη. Το συγκεκριμένο ποσό ήταν 5.000 ευρώ έως τον Απρίλιο του 2013. Πέρυσι αυξήθηκε στα 6.000
16.000 ευρώ και πλέον διαμορφώνεται στα 15.000 ευρώ ετησίως. Καθώς το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι η ανάγκη ευχερέστερης ύσπραξης των αχρεωστήτων καταβαλλόμενων ποσών για τις συντάξεις, βοηθήματα και επιδόματα που συγκαταβάλλονται με τη σύνταξη, απαιτεί την αύξηση του σχετικού ορίου κατά 250%. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση του ορίου κρίθηκε αναγκαία, καθώς από λάθη συνήθως των υπηρεσιών, συνταξιούχοι του Δημοσίου ή των ΔΕΚΟ λάμβαναν είτε σύνταξη είτε επιδόματα που δεν δικαιούνταν και τα επιπλέον ποσά καταβάλλονταν παρανόμως επί μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και επί δεκαετίες. Σκύλοι ανιχτεχτές τώρα θα είναι στην δίωξη για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ηλικίας 11 έως 16 μηνών μπαίνουν στη μάχη για την παράταξη του λαθρεμπορίου τσιγάρων και προϊόντων καπνού. Οι πρώτοι τέσσερις που εκπαιδεύτηκαν παρουσίασαν τις ικανότητές τους στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ στην Κεντρική Μακεδονία, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα και στο επόμενο μας θέμα. Είναι οι καραμπόλες και τα άσφαιρα της κεντροαριστεράς, οι οποίες αναφέρεται στις προσεγγίσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΙΜΑΡ. Θα δούμε τώρα τον βουλευτή Βίας και της ΔΙΜΑΡ, Δημήτρη Αναγνωστάκη, ο οποίος διευκρινίζοντας μάλιστα τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντείνουν προκειμένου αυτό να συμβεί σε εκλογική φάση και απαντά για προγραμματική συμφωνία. Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο βίντεο. Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδει ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΙΜΑΡ Δημήτρης Αναγνωστάκης σημερινά δημοσιεύματα που φέρουν τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να επιβεβαιώνει ότι επιτυγχάνεται μια βήμα προς βήμα προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ από τη ΔΙΜΑΡ. Νομίζω ότι είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Μέχρι στιγμής, τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει καμία μα καμία προσέγγιση με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι παιχνίδια επικοινωνιακού χαρακτήρα που στόχο έχουν να δημιουργήσουν περισσότερη θολούρα από ό,τι υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Βεβαίως η πρόταση του Προέδρου Φώτη Κουβέλη που υπερψηφίστηκε από την τελευταία Κεντρική Επιτροπή προέβλεπε τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετόπου από την κεντροαριστερά και την αριστερά που όπως γίνεται αντιληπτό εξαιρείται από αυτό το Πασόκ και διανοίγεται διάβλος επικοινωνίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Με όρους ωστόσο και προϋποθέσεις που διευκρινίζει ο κ. Αναγνωστάκης ότι απέχουν παρασάγκας από την πλήρη ενσωμάτωση των κομμάτων. Εφόσον υπάρξει η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς με βάση τα σημερινά δεδομένα να πάμε σε μια προγραμματική σύγκληση για να υπάρξει αυτό που είπατε, δηλαδή η αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Μέχρι τότε όμως αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολλά τα στάδια που θα πρέπει να υλοποιηθούν έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε καμία περίπτωση, και θέλω να το τονίσω, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ούτε σκέψη, πόσο μάλλον απόφαση, να υπάρξει οργανωτική ένταξη της ΔΙΜΑΡ στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε καμία περίπτωση. Βεβαίως, όπως επιβεβαιώνεται, υπήρξε πρόσκληση από την Κουμουνδούρου για συμμετοχή της ΔΙΜΑΡ στο παλαϊκό μέτωπο που οργανώνεται ενάντια στην πώληση της ΔΕΗ, στην οποία ωστόσο αποδίδονται επικοινωνιακά κίνητρα, παρότι η απάντηση εκκρεμεί για σήμερα και δεν θα είναι αρνητική. Γιατί? Χτυπούν ανοιχτές θύρες. Νομίζω ότι ήδη η Δημοκρατική Αριστερά πρώτο ως κόμμα έβγαλε ανακοίνωση, ξεκαθάρισε την άποψή του, είναι κατά της κατάκτησης της ΔΕΗ, της πόλης του 30%, δηλαδή κατά της λογικής της μικρής ΔΕΗ. Τώρα, αυτή η πρόσκληση περισσότερο χαρακτήρα επικοινωνιακό έχει και λιγότερο ουσιαστικό. Και ενώ το προσεχές Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί το ιδρυτικό συνέδριο του ποτάμιου και η ΔΙΜΑΡ θα είναι εκεί με εκπρόσωπό της, ο μεγάλος πονοκέφαλος είναι το δικό της συνέδριο του Σεπτεμβρίου που το κόμμα δεν κατέρχεται ούτε ενωμένο ούτε αισιόδοξο για τις εξελίξεις. Πάμε με προβλήματα, με πολλά προβλήματα, δυστυχώς. Μετά τη συντριβή των ευρωεκλογών, την οδυνηρή αυτή ήττα που μας έφτασε στο 1% και κάτι, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις αν θα έπρεπε να πάμε σε ένα συνέδριο νωρίς ή αργότερα ή να μην πραγματοποιηθεί καθόλου. Έχω την άποψη ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την ήδη λυμμένη απόφαση από μια μεγάλη μερίδα συντρόφων να μην συμμετάσχουν δημιουργεί ένα προϋποθέσεις ενός συνεδρίου κολοβού.
αυτό από μόνο του δημιουργεί πλήστα προβλήματα. Η ερευνητική σας πρωτοβουλία που αναλάβετε και με άλλους βουλευτές του κόμματος. Αυτό θέλουμε, να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, τουλάχιστον να πάμε σε ένα συνέδριο, αναγνωρίζοντας ότι στο 1% δεν πρέπει ένα συνέδριο αλλαγής ηγεσίας μόνο ή εκαθάρισης λογαριασμών. Θα τεθεί και πάλι το θέμα πρόεδρο. Μα βέβαια, θα τεθεί ζήτημα συνολικής ηγεσίας. Θα εκλεγεί και ο πρόεδρος, θα εκλεγεί και η νέα κεντρική επιτροπή. Με αυτά τα στοιχεία πάμε στο συνέδριο. Σε κάθε περίπτωση η ενωτική της κεντροαριστεράς προσπάθεια θα επιχειρηθεί από πολλές πλευρές το αμέσως επόμενο διάστημα, με τη Δημάρ να αναγνωρίζει και την αναγκαιότητα αυτής, αλλά και το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί για την προηγούμενη δική της προσπάθεια. Εμείς πληρώσαμε, αν θέλετε, μία ίσως σε εισαγωγικά η λέξη, πολιτική αλαζονία που δείξαμε όταν είχαμε το 6%, που δεν ανοίξαμε έναν διάλογο και με τους 58 και με την Ηλιά και με όλους τους άλλους οι οποίοι είχαν το ίδιο με εμάς σχέδιο. Πιστέψαμε ότι μπορούμε εμείς να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Δυστυχώς αυτή η στρατηγική όχι απλά αποδοκιμάστηκε, αλλά μας έφερε και στο 1,2%. Όχι μόνο αυτό. Κοιτάξτε, είναι αναγκαιότητα. Είναι αναγκαιότητα, όχι στην Ηλιά, θα έλεγα σε όλους. Είμαστε διατεθειμένοι να κουβεντιάσουμε με όλους, γιατί τα προβλήματα, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να περιμένουν έτσι ώστε να φτιαχτούν οι καλύτερες των προϋποθέσεων για να αντιμετωπιστούν. Περιθώρια υπάρχουν, γιατί στο συνέδριο του ποταμιού μπορεί να βγει μια πλατφόρμα πολιτική που θα συμφωνήσουμε σε 4, 5, 10 σημεία. Σε ό,τι αφορά την Ηλιά, πάλι το ίδιο. Με το ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, εγώ απέκλεισα την οργανωτική ένταξη της ΔΗΜΑΡ στο ΣΥΡΙΖΑ, ως συνιστόσα δηλαδή. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να υπάρξει η προγραμματική σύγκληση, εφόσον βεβαίως έχουμε εκλογές, καταγραφεί ως πρώτη πολιτική δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε και εμείς ένα ισχυρό εκλογικό ποσοστό ως κεντροαριστερά, για να μπορέσουμε προγραμματικά να συγκλίνουμε και να πάμε σε μια αριστερή διακυβέρνηση για τη χώρα, προς όφελος βέβαια των Ελλήνων πολιτών. Αισιόδοξος για την επιβίωση της ΔΗΜΑΡ και την ενίσχυση της συνέδριου. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα για μας, δίνουμε τον αγώνα μας. Από το 6 πήγε στο 1, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα έως πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχει μια πίστη ότι μπορούμε να καταφέρουμε να αναστρέψουμε αυτό το κλίμα. Θα φανεί στο επόμενο εγγύς μέλλον. Συνεχίζουμε με εξελίξεις από την περιφέρεια. Δεύτερο κρούσμα αποπλάνησης ανηλίκου απολικιωμένου σοκάρει την τοπική κοινωνία της Λαμίας μέσα σε λίγες μέρες. Το βράδυ της Τρίτης, 69χρονος συνελήφθη επ' αυτοφόρο να θοπεύει 11χρονη Ρωμά. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Δεύτερο κρούσμα αποπλάνησης ανηλίκου από ηλικιωμένο σοκάρει την τοπική κοινωνία της Λαμίας μέσα σε λίγες ημέρες. Το βράδυ της Τρίτης, 69χρονος συνελήφθη επ' αυτοφόρο να θοπεύει μια 11χρονη στο αλσίλιο της οδού Σμύρνης δίπλα στις αποθήκες του ΟΣΕ. Η αστυνομία ενημερώθηκε τηλεφωνικά και όταν το περιπολικό έφτασε στο σημείο, εντόπισε τον ηλικιωμένο μέσα στους θάμνους να έχει κατεβάσει το παντελόνι του και να ασελγεί σε βάρος της ανήλικης. Η μητέρα της 11χρονης κατέθεσε μήνυση εναντίον του και ο 69χρονος από την Λαμία οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες της αποπλάνησης και βιασμού ανηλίκου. Ο συνήγορός του ζήτησε και πήρε προθεσμία μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης για την απολογία του. Πράγματι πήρε προθεσμία για αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι από τον κύριο ανακριτή, οπότε θα απολογηθούμε και εκεί βεβαίως γνωστόν θα κριθεί η τύχη του. Mm-hmm. Αν δηλαδή θα αφαιθεί ελεύθερος. Τι θα υποστηρίξετε? Θα υιοθετήσει τους ισχυρισμούς μας, τους οποίους συσχετισμούς δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω, έτσι. Καταλαβαίνετε, δεν είμαι έτοιμος. Δεν έχω διαβάσει δικογραφία κάποιο. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί αύριο θα υιοθετήσει ο ανακριτής είτε τους δικούς μας συσχετισμούς είτε της άλλης πλευράς, οπότε ανάλογη θα είναι και η μοίρα του κατηγορουμένου. Mm-hmm. Συνελήφθη επ' αυτοφόρος τόσο ο πελάτης σας, από τους αστυνομικούς. Μην το έχετε ως δεδομένο. Εμείς αυτό γνωρίζουμε, ότι ήταν γυμνός μέσα σε ένα αλσίλιο, σε ένα θάμνο, με μια 11χρονη τη θοπεύει. Αυτή είναι η ισχυρισμή. Φτάνει το αρνείτε ο 69χρονος αυτό, το αρνείτε? Βεβαίως. Δηλώνει αθώος, παρεξήγηση, τι δηλώνει? Τι σας είπε? Δηλώνει ότι έπεσε θύμα της καλοσύνης. Ότι δηλαδή θέλησε να την ελεήσει με 2 ευρώ, να τη βοηθήσει όπως συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους και ειδικά τον τελευταίο καιρό λόγω της κρίσης. Λοιπόν, και η μικρά το εκμεταλλεύτηκε το γεγονός και είχαμε περαιτέρω
Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα τίποτα τώρα, αν δεν απολογηθεί ο κατηγορούμενος αύριο. Την υπόθεση της ανήλικης έχει αναλάβει ο δικηγόρος Δημήτρης Κρούπης. Ο φερόμενος ως κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του κυρίου Ισακυλέως πλημμυρικών Λαμίας. Του άσκησε δίωξη για αποπλάνηση παιδιού, διότι ασημειωθεί ότι η ανήλικη ήταν ετών 11 και κάτι μηνών από ό,τι κοίταξα το πιστοποιητικό. Είναι ένα αδίκημα πάρα πολύ σοβαρό. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει ότι αν ο παθόν δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, τιμωρείται με κάθεξη τουλάχιστον 10 ετών. Οδηγήθηκε στην κυρία ανακρίτρια Λαμίας, πήρε προθεσμία για αύριο για τις 12 η ώρα να απολογηθεί. Εμείς ως παθόντες δηλώσαμε πολιτική αγωγή, θα αναμένουμε την απόφαση της κυρίας ανακρίτριας. Τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία και δεν μπορώ εγώ να σας φανερώσω σήμερα διότι είναι μυστικά, είναι συνταρακτικά, διότι υπάρχουν και αυτόπτης μάρτυρες από αυτά που είδαν και μάλιστα έχουν την ιδιότητα του αστυνομικού, που είδαν ότι την οδήγησε την ανήλικη σε κάποιο αλσίλιο εδώ στη Λαμία και ενήργησε τις ασυλλογικές πράξεις αυτές. Και από τη Φθιώτιδα θα πάμε τώρα στην Εύβοια. Σε σύγκρουση μεγατόνων αναμένεται να εξελιχθεί η προσπάθεια του νέου δημάρχου Κίμης Αλευερίου Θανάση Μπουραντά να ενημερωθεί για την πορεία 190.000 ευρώ από το πρόγραμμα Θησέας που προοριζόταν για τον βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή του Αυλωναρίου. Καθώς το νέο έργο ουδέποτε έγινε, αλλά και ο απερχόμενος δήμαρχος αρνείται να τον ενημερώσει. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Star Κεντρικής Ελλάδος. Την γενναία χρηματοδότηση των 190.000 ευρώ από το πρόγραμμα Θησέας για τη μελέτη βιολογικού καθαρισμού για την περιοχή Αυλωναρίου αναζητά ο νέος δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου Θανάσης Μπουραντάς με δεδομένο το πέρας 2 ετών από την έλευση των χρημάτων στο Δήμο και 13 μήνες από την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, το οποίο όμως ουδέποτε ξεκίνησε. Λόγοι για τους οποίους ο κ. Μπουραντάς παρά την έγγραφη αναζήτηση στοιχείων δεν έχει λάβει τις απαραίτητες τις διευκρινήσεις από τον ΙΝ και απερχόμενο δήμαρχο κύριο Θωμά. Δεν είχα, βέβαια δεν περιμένω και απάντηση από το δήμαρχο να σου πω την αλήθεια. Απλώς ήθελα να τον ενημερώσω, να του πω ότι δεν μπορεί να αφήνει ένα έργο σημαντικό να χάνεται και ότι αυτό βεβαίως πρέπει να το μαθαίνει και ο κόσμος, γιατί τουλάχιστον έτσι νιώθει και την πίεση, γιατί φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν και τα λεφτά πλέον. Βεβαίως ο κύριος Μπουραντάς αναζήτησε τα ίχνη της χρηματοδότησης και ήρθε σε επαφή με τους τελικούς αποδέκτες, όπου του διαβεβαίωσαν ότι ουδέποτε έφτασαν στα χέρια τους, αναγκάζοντάς τον να συνεχίσει τον έλεγχο και πέραν των υπηρεσιών του Δήμου. Δεν πήγαν στο συγκεκριμένο έργο, δεν πήγαν σίγουρα γιατί έχουν μιλήσει με τον μελετητή. Δεν έχει πάρει άνθρωπος τα χρήματα και δεν έχει κάνει και τίποτα που γράφω και στο σημείωμα. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν χρησιμοποιηθεί ή όχι. Φοβάμαι πως έχουν χρησιμοποιηθεί. Και αυτό θα είναι πολύ τραβηγμένο γεγονός τη στιγμή που τα χρήματα αυτά διετέθησαν από το πρόγραμμα Θησέας για το συγκεκριμένο σκοπό, για τη μελέτη δηλαδή του συγκεκριμένου έργου. Έχω ενημερωθεί και από τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κ. Κατσούλη, ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτός απώλειας του έργου. Ενημερώθηκα, πληροφορήθηκα. Θα κάνω και μια προσπάθεια να μιλήσω με την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της ΕΕΤΑ στο Υπουργείο Εσωτερικών για να δούμε τι γίνεται με το όλο θέμα. Γιατί το έργο έχει ενταχθεί από το Μάιο του 2013, πριν 13 μήνες, στο ΕΣΠΑ εννοώ, ήταν πιο μπροστά στο Θησέα και δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Να δούμε και αυτοί πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Να συνεννοηθούμε δηλαδή και να πω στους ανθρώπους ότι είμαστε εδώ για να παλέψουμε για αυτά, να προχωρήσουν, δεν τα αφήσουμε έτσι να κοιμώνται. Πάντως, το επόμενο δίμηνο που κορυφώνεται η προετοιμασία για την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου Κίμης Αλιβερίου από τη νέα αρχή, αναμένεται καυτό, με δεδομένο ότι με ή χωρίς τη συνδρομή του απερχόμενου δημάρχου πρέπει να υπάρχει πλήρης εικόνα για τη νέα εκκίνηση. Έχετε ζητήσει ενημέρωση εφ' όλης της ύλης για όλο τον καλλικρατικό Δήμο Κίμης Αλιβερίου? Έχω ζητήσει, ο Δήμαρχος λέει γιατί βιάζεσαι και τα λοιπά. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλει. Θέλει να κάνει τακτοποιήσεις τώρα γιατί έχει πολλά θέματα ανοιχτά από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, εγώ προσπαθώ μέσα από τις πληροφορίες που μπορώ να συλλέξω από προηγούμενους δημάρχους, από προηγούμενους δημοτικούς συμβούλους, για να δω πώς είναι τα πράγματα και να κάνω ό,τι είναι δυνατόν. Να περισσώσουμε ή να προωθήσουμε κάτι καλά όσο μπορεί να γίνει. Εδώ
εδώ και 15 μέρες οι κάτοικοι του ενός χωριού του Δομοκού έχουν μείνει χωρίς νερό και εγκαταλειμμένοι από τις αρχές και το Δήμο. Οι απαντήσεις που παίρνουν για τα αίτια του προβλήματος είναι αντιφατικές, καθώς κάποιοι από τους υπεύθυνους αποδίδουν την έλλειψη του νερού σε βλάβη, ενώ κάποιοι άλλοι σε προβλήματα λειψιδρίας. Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο βίντεο. Είμαστε σε περίοδο αλωνισμού. Γυρίζουμε 11.30 ώρα το βράδυ από τον αλωνισμό. Είμαστε γεμάτοι σκόνη, ειδικά οι φακές μας. Ξέρετε για τις φακές Βουζίου, έχουν πολύ σκόνη. Λοιπόν, γυρίζουμε στα σπίτια μας και ξαναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στις βρύσες που πίνουν τα ζώα κάτω νερό και ο ένας να ρίχνει με το κανάτι στο κεφάλι του αλωνού για να ξυπνηθούμε να πάμε να κοιμηθούμε. Δεν υπάρχει νερό, έτσι. Τίποτα. Όχι βέβαια. Αυτό είναι 14 ημέρες. Δεν υπάρχει σταγόνα από νερό στο χωριό Βούζη του Δομοκού. Εδώ και 15 ημέρες οι κάτοικοι δεν έχουν νερό να πιούν, να πληθούν, να καθαρίσουν, να φροντίσουν ζώα, χωράφια. Αξίριστη, πάτε κάντε ένα ρεπορτάζ σε οποιαδήποτε κουζίνα θέλετε. Ανοίξτε την πόρτα και πες σας παρακαλώ να δούμε λίγο την κουζίνα σας. Να δείτε σε τι χάλι βρισκόμαστε. Μα πού ζούμε. Πού ζούμε. Για 15 μέρες δεν υπάρχει ένας να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι και κάνουν αλόνια, δεν έχουν να πιούν, να πηγαίνουμε εκεί που πίνουν τα ζώα. Το θέμα του νερού είναι χρόνιο. Έτσι. Από πού παίρνετε νερό, έτσι, να μας πείτε λίγο το ιστορικό. Από το νεοχώρι πάει λεύκα. Και πηγή. Ναι, ναι, υπάρχει πηγή, η οποία παίρνουμε εμείς, λεύκα και το Γερακλή. Τέσσερα χωριά και ο Δομοκός λίγο, ναι. Και αυτό, το νερό μοιράζεται. Μοιράζεται, ναι. Έτσι. Τι έγινε και άλλαξε ξαφνικά η κατάσταση. Και πέρυσι είχαμε πρόβλημα, σοβαρό όλο το καλοκαίρι. Εγώ προσωπικά στον πρόεδρο σε έβαλα και 2 μήνες στην πομόνα μου. Ναι, που... το μάθαμε. Ναι, συν αυτό. Σήμερα ακούω κάποιες κουβέντες οι οποίες δεν μου αρέσουν καθόλου. Ναι. Τέλος πάντων, ο πρόεδρος εσύ ακούς τα πάντα. Ναι. Έτσι δεκτών είναι. Πάλι καλοκαίρι δηλαδή εμφανίστηκε, ναι, το καλοκαίρι. Πρόβλημα. Ειδικά το καλοκαίρι. Είναι αρκετά χρόνια το πρόβλημά μας. Δεν είναι σήμερα. Αναγκαστήκαμε σήμερα και κατεβήκαμε στο Δήμο του Δομοκού που ανήκουμε. Σχεδόν όλο το χωριό. Από μεγάλη αγανάκτηση και κατά προσωπική μου άποψη θα χρεώσω και αδιαφορία. Όταν υπάρχουν βλάβες, επειδή και εμείς τεχνικοί είμαστε, προσπαθούμε το συντομότερο να τις διορθώσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα. Όταν όμως πέσουμε σε κάποια δύσκολα σημεία, δεν μπορούμε να αφήνουμε μια κοινωνία 15 ημέρες χωρίς νερό. Το νερό που πίνουμε όλοι μας το αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Το νερό για άλλη χρήση τρέχουμε δεξιά και αριστερά που λέμε ή σε κάποια βρύση αίθρια για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα που δεν λύνεται. Έτσι. Η πρότασή μου είναι ο Δήμος έπρεπε από τη στιγμή την οποία όπως μας είπανε και μας τα είπαν και πολύ διαφορετικά ο ένας με τον άλλο έπρεπε να γεμίζει τη δεξαμενή με βιτία και όταν το προτείναμε αυτό μας είπαν ότι δεν υπάρχει λεβιτίο. Θα μπορούσε όμως να νοικιάσει και από ιδιώτες και να λειτουργήσει ομαλά η κοινωνία. Εμείς παίρνουμε στον κουβά και παίρνουμε μια καραβάνα και ρίχνουμε και ξυπλένουμε τα πιάτα. Τα πιάτα είναι όλο παρπεντικό και τα ποτήρια. Δεν ξυπλένονται να ρίξουμε την καραβάνα να τα ξυπλένουμε. 2 εβδομάδες τώρα είστε... Ναι, τέτοια πράγματα. Και δεν προχτάς ο γαμπρός νερό στο ποτήρι και είχε αφρό μέσα. Τι να πει ο άνθρωπος. Μπορώ εγώ τώρα 76 χρονών. Να πάρω τον κουβά και να τον παίρνω μέσα που τρέμει τα χέρια μου. Σήμερα το βιτίο που ήρθε... Σήμερα το βιτίο αυτό, εάν πειράσει το χωριό μας, θα τα βάζει στα κουβάδια το νερό και η συμπόλια ή η συμβαρέλια, μα έχει κανένας, και θα το έχουμε. Να παίρνω εγώ τώρα να βγαίνω τον κουβά από το βαρέλι, να παίρνω το αλάτα νερό μέσα στο σπίτι. Ανήκουμε 4 χωριά το ίδιο δίκτυο, ο Δομοκός, το Γερακλή, το Βούζι και η Λεύκα, έχουμε όλοι από ένα ποσοστό, από χρόνια που έχει γίνει το δίκτυο αυτό. Αυτό το ποσοστό, εμείς αυτό το ποσοστό θέλουμε να πάρουμε. Εάν έχει μειωθεί το νερό από την πηγή, να μας δώσουν αυτό το λίγο που μας αναλογεί. Να υπάρχει μια δικαιοσύνη στο νερό. Δεν μπορεί άλλοι, ο Δομοκός δηλαδή, να υδρεύεται, να έχει συνέχεια νερό στις βρύσες του, να υδρεύονται οι φυλακές και εμείς σαν δημότες να μην έχουμε καθόλου, να μην τους ενδιαφέρει. Και εγώ πάνω εκεί που είμαι τελευταίο σπίτι με 3 παιδιά και δεν έχω τίποτα καθορισμένο, ο πρώτος που μένω από νερό και συγχρόνως είμαι και ένας συνανθρώπος, το οποίο έχω δεσμένα ζώα, έχω 2 ποτίστρες. Είναι χαλασμένες εδώ και 2 χρόνια. Υπάρχουν μια εγκρεμότητα. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι αντιδημάρχοι εδώ και 2 χρόνια και πάνω από 2 χρόνια. Και είναι τόσο δύσκολο να έρθει ένας να το φτιάξει. Η μία είναι βολωμένη, θέλει ξεβόλωμα
Και η άλλη ποτίστρα είναι μια σύνδεση, ένα λάστιχο που πίνεται 60 μέτρα 70. Το νερό υπάρχει, φεύγει και πήγαινε χαμένο. Με ένα λάστιχο που πίνεται 60 μέτρα να μπει στην ποτίστρα και τελειώσαν όλα. Και εγώ θα πηγαίνει έτσι, χρησιμοποιείται το μετάλλευμα. Ναι. Σήμερα το πρόβλημα μου λέγατε ότι δεν έχετε να ποτίσετε τα ζώα σας. Εγώ το βράδυ δεν έχω. Το βράδυ δεν έχω. Κόπηκε το νερό από εκεί, από το κουρίο εντελώς, και έχω μείνει τώρα χωρίς νερό. Το βράδυ το πρόβλημα θα μείνουν απότυπα. Μπορεί να φαίνεται απίστευτο και ίσως ασυνήθιστο, αλλά μάλλον πρόκειται για ένα γεγονός που ίσως σε λίγο καιρό να αποτελεί τη νέα κατάσταση που θα απασχολεί γενικότερα την Ελλάδα και η οποία λέγεται ερημοποίηση. Ο αντιδήμαρχος της περιοχής παραδέχεται ότι το νερό της πηγής από το Νεοχώρι είναι πλέον πολύ λίγο και δεν φτάνει για το χωριό. Μάλιστα, ο δήμαρχος Στέλιος Σύρος βρίσκεται στην Αθήνα για το θέμα, επιδιώκοντας συναντήσεις με τους αρμοδίους στα Υπουργεία. Υπάρχει πρόβλημα από τα πέρυσι ακόμη και φέτος θα είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα, διότι έρχεται το μισό νερό από το Νεοχώρι, από τις πηγές, έρχεται σήμερα το μισό νερό. Σε ποσότητα. Έχει 3 χρόνια να χιονίσει στο Δομοκό. Οι γεωτρήσεις που έχουμε στο Δομοκό και παίρνει νερό ο Δομοκός, ήδη έχουν μειωθεί στο μισό. Το δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο, το οποίο πρέπει να αλλάχθει. Έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες. Ο Δήμαρχος είναι κάθε μέρα, τρέχει για αυτό το θέμα. Θα έχουμε πρόβλημα. Τι να μην κοροϊδευόμαστε. Ναι. Επίσης οι κάτοικοι μίλησαν για καθυστέρηση 15 ημερών. Να δώσετε μία λύση. Γιατί τώρα με αυτές τις ζέστες να μην έχουν νερό οι άνθρωποι. Και μετά από 15 μέρες να έρχεται ο Δήμος με ένα βιτίο. Ναι, δίκιο έχουν οι κάτοικοι. Τι καθυστερήσατε τόσο πολύ? Δεν καθυστερήσαμε. Ήδη το βιτιοφόρο αυτό εδώ το κάναμε επισκευή. Δεν έχουμε, και τα μέσα είναι λίγα στο Δομοκό. Έχουμε τεράστια μηχανήματα εδώ πέρα να εξυπηρετήσουμε τόσο. Δηλαδή τον κόσμο. Δεν είχε και αυτό βλάβη. Όχι, αυτό ήταν σε συντήρηση, γιατί αυτό μπαίνει η αλατιέρα για το χειμώνα. Βγάλαμε την αλατιέρα τώρα και το χρησιμοποιούμε σαν υδροφόρο. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα συνεχίσουμε με διεθνείς εξελίξεις. Ξεκινάμε με την Ουκρανία, όπου στον αέρα βρίσκεται η κυχηρία για τον διπλωματικό μαραθώνιο και ο διπλωματικός μαραθώριος βρίσκεται στο παρασκήνιο. Στο Ιράκ υπάρχει πολιτικό αδιέξοδο, καθώς δεν δέχεται σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας ο Πρωθυπουργός. Στην Ιγυρία, επίθεση σε εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας έγινε, με δεκάδες νεκρούς ήταν το αποτέλεσμα. Στην Λιβύη, χαμηλή ήταν η συμμετοχή στις εκλογές. Στην Αίγυπτο, μπαράζ επιθέσεων πραγματοποιήθηκε σε σταθμούς το μετρό στο Κάιρο. Διαδικασία αφοπλισμού ξεκινά η βασική αυτονομιστική οργάνωση της Κορσικής. Πάμε τώρα στο Πακιστάν, όπου ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον επιβατικού αεροσκάφους. Στην Πολωνία κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση. Στην Αργεντινή υπάρχει νέα απειλή χρεοκοπίας. Και στο τέλος θα κλείσουμε με την Ισπανία, που θα δούμε την πτώση της μιας πριγκίπισσας. Όλο το ρεπορτάζ είναι από το Euronews. Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία παρά την εκεχηρία που έχει εξαγγελθεί. Το Κίεβο κατηγορεί τους φιλορώσους αυτονομιστές ότι παραβίασαν σε 44 περιπτώσεις την κατάβαψη του πυρός. Στο Σλαβιάνσκ, που ελέγχεται από τους αποσχιστές, οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Στη γειτονιά μας οι ανταλλαγές πυρών συνεχίζονται την τελευταία εβδομάδα, λέει μια κάτοικος του Σλαβιάνσκ, το σπίτι της οποίας υπέστη ζημιές. Τα πράγματα χειροτερεύουν. Χθες η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο. Οι μάχες έφτασαν πολύ κοντά μας. Κλειδωθήκαμε όλοι τρομαγμένοι στο σπίτι. Ακόμα και ο σκύλος μπήκε μέσα. Οι εξαγγελίες του Ουκρανού Προέδρου Πέτρο Ποροσέγκο για παραχώρηση μεγαλύτερης αυτονομίας στις περιφέρειες δεν ικανοποιούν τους φιλορώσους. Το Κίεβο ζητάει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αναγνωρίσει τις έκτακτες ανάγκες χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει η χώρα. Η κατάσταση στη χώρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουν ξοδευτεί δισεκατομμύρια εκτός προϋπολογισμού για τη διασφάλιση της εδαφικής ακαιρεότητας. Πρόκειται για μια νέα μορφή πολέμου που έχει κηρυχθεί εναντίον μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αρσένη Γιατσένιουκ.
Ενώ η Ουάσιγκτον προειδοποιεί με νέες κυρώσεις στο Κρεμλίνο, Μέρκελ και Ολάν είχαν τηλεφωνική διάσκεψη με τους Ποροσέγκο και Πούτιν με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης. Θετικά βλέπει το Κίεβο την ψηφοφορία στη Ρωσική Άνω Βουλή που την Τετάρτη ανακάλεσε το δικαίωμα που είχε παραχωρήσει στον πρόεδρο Πούτιν να διατάξει στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία. Υπέρ της απόφασης ψήφισαν 153 βουλευτές και ένας ψήφισε κατά. Οι αποφάσεις της Άνω Βουλής απηχούν τις επιθυμίες του Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι χαρακτηριστικό πως η πρόεδρος του σώματος ρώτησε τον βουλευτή που καταψήφισε εάν είχε πατήσει λάθος κουμπί. Η απόφαση του συγκεκριμένου νομοθετικού οργάνου της Ρωσίας μεταφράζεται ως κίνηση καλής θέλησης από την πλευρά του Κρεμλίνου με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ουκρανία. Την εξέλιξη χαιρέτησε ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τώρα έχουμε ένα θετικό βήμα, αλλά χρειαζόμαστε και άλλα θετικά βήματα, όπως υποστήριξη του συνολικού ειρηνευτικού σχεδίου από τον Πρόεδρο, από τη Ρωσία και χρειαζόμαστε βεβαίως αποτελεσματικό έλεγχο στα σύνορα, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Παύλο Κλίμκιν. Την Τετάρτη συνομίλησαν ταυτόχρονα τηλεφωνικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν, η Άγγελα Μέρκελ, ο Φρανσουά Ολάντ και ο Πέτρο Ποροσέγκο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως ο πρόεδρος Πούτιν ζήτησε η προσωρινή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία να επεκταθεί πέραν της Παρασκευής. Οι συζητήσεις των τεσσάρων ηγετών θα συνεχιστούν την Πέμπτη. Προσιλωμένος στη συνταγματική διαδικασία για το σχηματισμό κυβέρνησης, δήλωσε ο Ιρακινός Πρωθυπουργός Νούρι Αλμαλίκη, απορρίπτοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τον άμεσο σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπό την πίεση των επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει στη χώρα οι τζιχαντιστές. Με τις δηλώσεις του έδειξε και τις προθέσεις του σε αντιπάλους ή πρώην συμμάχους του που υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαία η παραίτησή του. Δεν αποτελούν μυστικό για κανένα Ιρακινό τα κίνητρα πίσω από τα αιτήματα για τη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας όπως την αποκαλούν. Είναι απλώς μια προσπάθεια από αυτούς που εξεγείρονται ενάντια στο Σύνταγμα να βάλουν τέλος στις δημοκρατικές διαδικασίες, να εκβιάσουν τις απόψεις των πολιτών και να καταστρατηγήσουν το Σύνταγμα. Η αυξανόμενη απειλή από τους τζιχαντιστές πρόχνει όλο ένα και περισσότερους Ιρακινούς πολίτες να καταταγούν εθελοντικά στο στρατό. Η ανάγκη για περισσότερους στρατιώτες αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα μετά τη νέα συμμαχία που σύναψε η οργάνωση. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι δύο αντίπαλες Ισλαμικές οργανώσεις, το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε και το μέτωπο Αλ-Νόσρα, η Συριακή Πτέρυγα της Αλ-Κάιντα, αποφάσισαν να συμπράξουν στο Αμπού Κάμαλ, τη μεγαλύτερη πόλη της Ιρακινής Μεθορίου. Λουτρό αίματος σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο συγκλώνησε την πρωτεύουσα της Νιγηρίας Αμπούτζα. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν. Ο εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει τη στιγμή που στο εμπορικό κέντρο βρισκόντουσαν εκατοντάδες πολίτες. Στο σημείο επικράτησε πανικός, με νεκρούς να κοίτονται στο δρόμο, τραυματίες να ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια και φοβισμένους πολίτες να τρέχουν για να σωθούν. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για το τι προκάλεσε την έκρηξη, από το οστικό κύμα της οποίας προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα και διπλανά κτίρια. Τις υποψίες κυνηγεί άλλη μια φορά η Ισλαμιστική Εξτρεμιστική Οργάνωση Μπόκο Χαράμ, η οποία ευθύνεται για δεκάδες τρομοκρατικές επιθέσεις. Πριν από ένα μήνα η Μπόκο Χαράμ απήγαγε 200 μαθήτριες, τις οποίες κρατάει ακόμη επειδή πήγαιναν σχολείο. Η αποχή είναι το κυρίαρχο στοιχείο των εκλογών στη Λιβύη. Οι πολίτες έδειξαν απροθυμία να προσέλθουν στις κάλπες για να αναδείξουν εκπροσώπους στο κοινοβούλιο, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής, το ποσοστό έφτασε μόλις το 41% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων, οι οποίοι ήταν οι μισοί σε σχέση με το 2012. Οι εκλογές σημαδεύτηκαν από τις συγκρούσεις ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και στους Ισλαμιστές στη Βεγγάζη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άνθρωποι και άλλοι 30 να τραυματιστούν. Η επίθεση εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας. Τα εκλογικά τμήματα στην πόλη άνοιξαν με την ισχυρή παρουσία αστυνομικών και στρατιωτών προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των ψηφοφόρων. Όσον αφορά στην εκλογική διαδικασία, οι πολίτες θεωρούν ότι η χώρα θα οδηγηθεί εκ νέου σε πολιτικό χάος, με συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, όπως συμβαίνει εξάλλου τους τελευταίους μήνες. Διαδοχικές εκρήξεις βομβών μικρής έκτασης σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο Κάιρο της Αιγύπτου. Τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 8 άνθρωποι.
Τρεις βόμβες εξεράγησαν σε αντίστοιχους σταθμούς του μετρό. Αγκυδευμένο αυτοκίνητο εξεράγει έξω από δικαστήριο και ένας ακόμη εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε σταθμό του μετρό. Είναι μια τρομοκρατική πράξη βιλίας. Το γεγονός πως υπάρχουν περισσότερες από μία εκρήξεις είναι απόδειξη πως πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο. Ο σκληρός τρόπος με τον οποίο δρούν αυτές οι οργανώσεις δεν πρέπει να αναστατώνει κανέναν, δήλωσε ο κυβερνήτης της Καλλιούμπια. Πρόκειται για τις πρώτες επιθέσεις από την άνοδο του Αλσίση στην εξουσία. Ένοπλες ομάδες από το ΣΥΝΑ έχουν αναλάβει την ευθύνη για τέτοιου είδους επιθέσεις στο παρελθόν. Προς το παρόν, καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη. Τα μέλη της Βασικής Αυτονομιστικής Οργάνωσης της Κορσικής ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι ξεκινούν διαδικασία αφοπλισμού. Η απόφαση αποστρατιωτικοποίησης του Εθνικού Μετώπου για την απελευθέρωση της Κορσικής έρχεται 38 χρόνια μετά την έναρξη της δράσης του. Μάλιστα, στη 14 σελίδων ανακοίνωση της οργάνωσης απορρίπτεται στο εξής οποιαδήποτε στρατιωτική δράση. Ήρθε η ώρα να εντείνουμε τον αγώνα μας σε δημόσιο επίπεδο, σημειώνουν οι συντάκτες της ανακοίνωσης. Στην πραγματικότητα χαιρετίζουν τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν πέρσι από τη συνέλευση της Κορσικής και αφορούν στους κατοίκους και στα ακίνητα του νησιού. Περισσότερες από 10.000 επιθέσεις έγιναν από τότε που δημιουργήθηκε το Εθνικό Μέτωπο για την απελευθέρωση της Κορσικής το 1976. Επίσης, περίπου 40 είναι οι δολοφονίες προσώπων που συνδέθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τη δράση του μετώπου. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρία μέλη πληρώματος τραυματίστηκαν στο Πακιστάν όταν ένοπλοι άνοιξαν πύρ εναντίον αεροσκάφους της Pakistan International Airlines. Το αεροπλάνο χτυπήθηκε καθώς προσέγγιζε το αεροδρόμιο της Πεσαβάρ για να προσγειωθεί. Μετέφερε 178 επιβάτες και εκτελούσε το δρομολόγιο Ριάντ Πεσαβάρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αεροσκάφος χτυπήθηκε από 6 σφαίρες, μία εκ των οποίων βρήκε τη μηχανή του, ενώ από θαύμα σώθηκε η ζωή του κυβερνήτη. Η κόρη της γυναίκας από το Πακιστάν που έχασε τη ζωή της καθόταν δίπλα της όταν δέχθηκε τη μοιραία σφαίρα στο κεφάλι. Το συμβάν σημειώνεται μετά τις δύο επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Πακιστανοί Ταλιμπάν στις αρχές του μήνα εναντίον του αεροδρομίου του Καράτσι. Μετά από αυτό εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το αν η κυβέρνηση είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των Ταλιμπάν όπως δεσμεύτηκε. Με 237 ψήφους υπέρ και 231 κατά, η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Κοινοβούλιο της Πολωνίας. Ο Τούσκ ζήτησε την ψήφο εμπιστοσύνη των βουλευτών μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε με την παράνομη ηχογράφηση συνομιλιών υψηλόβαθμων αξιωματούχων, το οποίο πυροδότησε τη χειρότερη πολιτική κρίση στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Σε μία από τις ηχογραφημένες συνομιλίες, μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι φέρεται να υποβαθμίζει τη σημασία των στενών σχέσεων της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπέρ της συνέχισης της θητείας του κυβερνητικού συνασπισμού ψήφισαν οι βουλευτές του κόμματος Πλατφόρμα Πολιτών του Τούσκ και το Κόμμα των Αγροτών. Ήδη οι συζητήσεις για ανασχηματισμό έχουν φουντώσει, με την εκπρόσωπο της κυβέρνησης να δηλώνει ότι το μέλλον της παρούσας σύνθεσης της κυβέρνησης εξαρτάται από το αποτέλεσμα της έρευνας που έχει αρχίσει ήδη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Πολιτική διακήρυξη με αίτημα την παρέτηση του Πρόεδρου Τραϊάν Μπασέσκου ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία το Κοινοβούλιο της Ρουμανίας. Υπέρ της πολιτικής διακήρυξης ψήφισαν 344 βουλευτές και 17 απήχαν. Το αίτημα διατυπώνεται επειδή ο αδελφός του Προέδρου συνελήφθη με την κατηγορία ότι δωροδοκήθηκε για να μειωθεί η ποινή φυλάκισης ενός ανθρώπου του υποκόσμου. Ο Πρόεδρος Μπασέσκου πάντως έχει ξεκαθαρίσει πως δεν παρατείται και αρνείται πως γνώριζε τις δραστηριότητες του αδελφού του. Προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία είναι προγραμματισμένο να γίνουν στις 2 Νοεμβρίου, αλλά ο Μπασέσκου δεν μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος επειδή διατέλεσε πρόεδρος της χώρας για δύο συνεχόμενες θητείες από το 2005. Πολύ μέτωπο αγώνα έχει ξεκινήσει η Αργεντινή καταγγέλλοντας ότι δέχεται πόλεμο και οθείται σε τεχνητή χρεοκοπία. Ο Υπουργός Οικονομικών μετέβη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ζητώντας περισσότερο χρόνο προκειμένου να διαπραγματευτεί με τους πιστωτές που εμένουν στις απαιτήσεις τους. Πιθανότατα θα μας οδηγήσει σε τεχνητή χρεοκοπία. Με οποιονδήποτε τρόπο και αν το κοιτάξει κάποιος, η απόφαση της Αμερικανικής δικαιοσύνης οδηγεί την Αργεντινή απευθείας στον κίνδυνο της οικονομικής κρίσης. Οθεί τον κόσμο στη χρεοκοπία για δεύτερη φορά μετά το 2001. Si una deuda que sea el doble del actual,
no es de nuevo un 2001 para la República Argentina. Η Αμερικανική δικαιοσύνη τορπίλησε τη διαγραφή του αργεντίνικου χρέους, καταδικάζοντας τον Buenos Aires να αποπληρώσει το σύνολό του τις οφειλές ύψους 1,33 δισεκατομμυρίου δολαρίων προς δύο κερδοσκοπικά ταμεία τα οποία έχουν γίνει γνωστά ως γήπες. Έτσι ανοίγει ο δρόμος και για το υπόλοιπο 93% των πιστωτών να διεκδικήσουν το σύνολο των απαιτήσεών τους. Μία εβδομάδα μετά την ενθρόνηση του Φίλιππου του Έκτου, το σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται η πριγκίπισσα Κριστίνα και ο σύζυγός της κλονίζει εκ νέου την Ισπανική μοναρχία. 2,5 χρόνια τώρα η νεότερη κόρη του Χουάν Κάρλος έχει αποκλειστεί από τις δημόσιες δραστηριότητες της βασιλικής οικογένειας. Το ίδιο συνέβη και κατά την τελετή ανάληψης των βασιλικών καθηκόντων από τον Φίλιππο. Εκεί έδωσαν το παρόν η μητέρα της Σοφία και η μεγαλύτερη αδερφή της Σερένα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα καλλιεργούσε την εικόνα μιας μοντέρνας πριγκίπισσας. Είναι η πρώτη γυναίκα από τη βασιλική οικογένεια που μπήκε στο πανεπιστήμιο και απέκτησε πτυχίο πολιτικών επιστημών. Ακολούθησε ο ονειρεμένος γάμος με τον Ινιάκη Ουρνταγκαρίν, ολυμπιονίκη στο χάντμπολ. Η ολοκλήρωση κατ' εκείνη τη ζωή ήρθε με τη γέννηση των 4 παιδιών τους. Bendice, señor, que pone Iñaki Urdangarín en manos de Cristina, infanta de España. Η πριγκίπισσα εργάστηκε, έστω και σε θέσεις υψηλού κύρους, ενώ κατέχει και τη θέση της επίτιμης Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO στην Ισπανία. Το πρώτο πλήγμα έρχεται το Δεκέμβριο του 2011, με την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του σύζυγου της. Ο Ινιάκη Ουρνταγκαρίν, καθώς και ο τότε συνεταίρος του και πρώην υπουργός και περιφερειακός πρωθυπουργός των Βαλεαρίδων Χάουμε Μάτας, φέρονται να επεξαίρεσαν 6,1 εκατομμύρια ευρώ από κρατικές χρηματοδοτήσεις της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΝΟΣ από το 2003 ως το 2006. Παρά τις προσπάθειες του συζύγου της να μην εμπλακεί η πριγκίπισσα στην υπόθεση, η έρευνα της δικαιοσύνης κατέληξε στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον της Κριστίνα. Το πλήγμα για τον Ισπανικό θρόνο είναι βαρύ. Οι αντιδράσεις των πολιτών στους δρόμους της Μαδρίτης ενδεικτικές του κλίματος που επικρατεί. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Είναι νομίζω κάτι θετικό. Αν έκανε κάποιο λάθος πρέπει να πληρώσει όπως κάθε πολίτης. Πρόκειται για το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης των κοινών θνητών. Στο χώρο του πολιτισμού θα πάμε τώρα. Μια σπουδαία ανακάλυψη στις δυτικές υπορίες στο λόθο του Αρδίτου επιβεβαιώνει την τοπογραφία του Παυσανία, καθώς κατά τις ανασκαφές που πραγματοποιούνται στο οικόπεδο της Αρτέμιδας ανακαλύφθηκε τμήμα επιγραφής πάνω σε λίθινο αντικείμενο που ταυτίζει τα αρχαία κατάλοιπα που ανακαλύφθηκαν με τον ναό του Μεχίλιους Διός, ο οποίος είχε αναφερθεί από τον περιηγητή του 2ου μετά Χριστού αιώνα. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Μια σπουδαία ανακάλυψη ήρθε στο φως να επιβεβαιώσει την τοπογραφία του Παυσανία, καθώς κατά τις ανασκαφές που πραγματοποιούνται στο οικόπεδο της Αγροτέρας Αρτέμιδος, στο λόφο του Αρδιτού, ανακαλύφθηκε τμήμα επιγραφής πάνω σε λίθινο αντικείμενο που ταυτίζει τα αρχαία κατάλοιπα με τον ναό του Μιλίχιου Δία, ο οποίος είχε αναφερθεί από τον αρχαίο περιηγητή του 2ου μετά Χριστόν αιώνα. Βρισκόμαστε στο σημερινό Μέτς, όπου στην αρχαιότητα ήταν η περιοχή Άγρα ή Άγρε. Εξού και ναός Αγροτέρας Αρτέμιδος. Έχουμε κάποιες πληροφορίες από τον Παυσανία, τον περιηγητή του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, για τον ναό της Αρτέμιδος, την οποία ονόμασε Αγροτέρα. Εκτός λοιπόν από τον Παυσανία, ως αρχαία πηγή έχουμε και τον Θουκυδίδη, αλλά έχουμε και τον Αριστοφάνη. Και ιδιαίτερα από τον Αριστοφάνη, από τις κωμωδίες του, αντλούμε πάρα πολλά στοιχεία ιστορικά, τα οποία ενίοτε τεκμηριώνονται και αρχαιολογικά. Μας λένε λοιπόν οι πηγές αυτές ότι στο χώρο εδώ, στις Άγρες, υπήρχαν Μητρό, δηλαδή ένα ιερό αφιερωμένο στη Δήμητρα και στην κόρη, αλλά υπήρχε και ναός ή τέμενος του Διός Μιλιχίου,
Ο Δίας Μιλίχιος είναι ουσιαστικά ένας χθόνιος θεός. Έρχεται δηλαδή σε ευθεία αντιδιαστολή με τον ουράνιο θεό, του οποίου ναός υπάρχει ακριβώς απέναντι. Ο γνωστός ναός του Ολυμπίου Διός, ο οποίος ξεκίνησε επί εποχής Πισιστρατιδών, αλλά ουσιαστικά ολοκληρώθηκε το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Πρώτα τετραμήνου περίπου ξεκίνησε να αποκαλύπτεται η τάφρος θεμελίωσης του κτίριου αυτού, το οποίο ονομάζουμε τώρα ναό, και στην πορεία αποκαλύφθηκαν κάποια αναθηματικά ανάγλυφα, τα οποία φέρουν τη μορφή του Δία ένθρονου με σκύπτρο, και στις 17 του μηνός βρέθηκε εκεί η επιγραφή η οποία αναφέρει το διήμιλιχείο, και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα ιερό, για ένα ναό αφιερωμένο στην θεότητα αυτή. Ο ναός χρονολογείται κοντά στο 460 π.Χ., ενώ η έβρεση του ενεπίγραφου θραύσματος έγινε στις 17 Ιουνίου, που αναγράφει διή μη, επιβεβαιώνοντας και άλλες αρχαίες φιλολογικές πηγές που αναφέρονται σε λατρεία του Διός Μιλιχείου στην περιοχή Άγρα ή Άγρε, καθώς η επιγραφική μαρτυρία ήταν καθοριστική για την ταύτιση της λατρείας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας της τάφρου εντοπίσαμε 8 δόμους οι οποίοι βρίσκονται κατά χώραν. Θα τους δούμε σε λίγο, θα τρέξουμε πλάνα. Λοιπόν, αυτό αρχικά εμένα με οδήγησε προσωπικά πάρα πολύ νωρίς να πιστεύω ότι πρόκειται για ένα ναό, για ένα δημόσιο κτίριο, να μην πω ναό. Όταν όμως βρέθηκαν και τα αναθεματικά ανάγλυφα, ήμουν πεπισμένος πια ότι πρόκειται για ναό. Βέβαια, μας έλειπε η μαρτυρία, την οποία αποκτήσαμε στις 17 του μηνός. Λίγες μέρες πριν, είχαμε την έβρεση ενός θραύσματος, το οποίο αναφέρει τον αναθέτη, αλλά εκτός αυτού αναφέρεται και σε διή μη μιλιχείο δηλαδή. Με αυτή την ανακάλυψη σήμερα γνωρίζουμε ότι στην περιοχή υπήρχαν δύο ναοί, της Αρτέμιδος στις Παρυφές και του Διός στο πάνω μέρος. Μετά από μια απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που εξεδόθη το 2005, η οποία έλεγε ότι προκειμένου να αποκτήσει εφορία μια απόλυτη εικόνα για το τι συμβαίνει εδώ, και πρέπει να σας πω ότι εδώ είχαν ξεκινήσει ανασκαφές ήδη από το 19ο αιώνα, αλλά θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Μετά λοιπόν την απόφαση αυτή, που έλεγε ότι πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο χώρο και πρέπει να γίνει, να προηγηθεί καθαρισμός, ήρθε η αρμόδια εφορία, η ΓΑΜΑ εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων από το 2010, γιατί δυστυχώς δεν ήταν λόγω του φόρτου των πολλών ανασκαφών που είχε πριν, δεν ήταν δυνατή η έναρξη εδώ της ανασκαφής. Ήρθε λοιπόν από το 2010 και καθαρίζει το χώρο. Από τις γραπτές πηγές του Θουκυδίδη και του Αριστοφάνη, όπως σας ανέφερε και η κυρία Μπάνου, όπου αναφέρουν γιορτές οι οποίες γινόταν στην όχθη του Λυσσού προς τιμήν του Διός Μιλιχείου. Οι ανασκαφές θα συνεχιστούν και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού για άλλα τμήματα του ναού, όσο και για πιθανά κατάλοιπα του ναού της Αγροτέρας, τα οποία ίσως γλίτωσαν από την κατεδάφιση. Αυτοί είναι τέσσερις από τους δόμους οι οποίοι έχουν βρεθεί in situ στη θέση του Τζέκα Χώραν, και έχουν στα πλάγια, θα δείτε, έχουν και τις σφήνες που έχουν τοποθετηθεί. Εδώ βλέπουμε όμως στο κόψιμό τους των δύο πόσο βάναυσα έχουν επέμβει όσοι ήθελαν να ξυλώσουν το κτίριο, να καταστρέψουν το κτίριο. Εδώ βρισκόμαστε στην βόρειο-ανατολική γωνία και είμαστε μπροστά στους άλλους τέσσερις δόμους, οι οποίοι είναι και αυτοί είναι κατά χώραν. Βέβαια έχουν καταστραφεί εδώ από ένα νεότερο κτίριο που μάλλον κατασκευάστηκε περί τις αρχές του 20ου αιώνα. Και εκεί είναι άγνωστο από ότι καταστράφηκε. Έχουμε όμως το υπόστρωμά του να είναι από λεπτήλα τύπη υπόλευκου πορόλιθου, και διαμορφώθηκε ο χώρος έτσι ούτως ώστε να πατήσουν αυτοί οι δόμοι για να δώσουν τη βάση του κτίριου, το θεμέλι του κτίριου. Η αίσθηση ότι όπως κάποιος στην Αθήνα θα βρεις αρχαία δημιουργεί μονόδρομο στην έμφαση που πρέπει να δοθεί στο μέλλον στην προσπάθεια ανάδειξης του πολιτισμού των αρχαίων μας προγόνων, που θα επιφέρει πολλαπλά ωφέλη και στη σύγχρονη Ελλάδα. Στον χώρο της τεχνολογίας θα πάμε τώρα. Το σύμπλεγμα τηλεσκοπίων ΑΛΜΑ εγκαινιάστηκε πέρυσι τον Μάρτιο στην Ατακάμα της Χιλής και στόχος του είναι να μας παρέσει πληροφορίες για την διαδικασία δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος αλλά και των γαλαξιών. Περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο βίντεο.
Science. Το σύμπλεγμα τηλεσκοπιών ΑΛΜΑ γενιάστηκε πέρσι το Μάρτιο στην Ατακάμα της Χιλής και στόχος του είναι να μας παράσχει πληροφορίες για τη διαδικασία δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος αλλά και των γαλαξιών. Αποτελείται από 66 μεγάλες αντένες, πιάτα δηλαδή μεγάλης διαμέτρου που παρατηρούν τα μικροσκοπικά μήκη κύματος που έρχονται από το σύμπαν. Οι αντένες αυτές κινούνται σε απόλυτο συγχρονισμό διαθέτοντας τεράστια ακρίβεια. Με τη βοήθεια των ραδιοκυμάτων που συλλέγονται δημιουργούνται για πρώτη φορά εικόνες που ούτε ένα τεράστιο τηλεσκόπιο δεν θα μπορούσε να μας προσφέρει. Το άλμα συμπληρώνει, αν θέλετε, αυτό που αποκαλούμε κλασική αστρονομία. Έρευνα τα μήκη κύματος που βρίσκονται σε ακτίνα χιλιοστού και υποχιλιοστού. Λαμβάνουμε αυτή την ακτινοβολία που είναι πολύ αμυδρή, καθώς έρχεται από πάρα πολύ μακριά. Γι' αυτό το λόγο έχουμε το σύστημα άλμα. Χρειαζόμαστε πολλές αντένες. Χρειαζόμαστε μια τοποθεσία όπου η ακτινοβολία να μην παρενοχλείται εξαιτίας της ατμόσφαιρας. Αυτό το επαναστατικό αστεροσκοπείο είναι μια διεθνή σκηνοπραξία Βορείου Αμερικής, Ευρώπης και Ανατολικής Ασίας. Αυτή την περίοδο οι επιστήμονες μελετούν τον μυστηριώδη σχηματισμό των ερυθρών υπεργιγάντων αστεριών, τη σύγκρουση κομητών, τη γέννηση των πλανητικών συστημάτων και τη συγχώνευση των γαλαξιών. Όλων δηλαδή εκείνων των μηχανισμών που ρυθμίζουν το σύμπαν μας. Το άλμα ανοίγει νέους δρόμους, ανοίγει στην ουσία ένα παράθυρο. Φανταστείτε αυτό το κριτήριο που είναι στην πλευρά μας. Έχουμε πολλά παράθυρα από αυτή την πλευρά, κανένα από την άλλη για παράδειγμα. Από αυτή την πλευρά πηγαίνετε και βλέπετε έναν τοίχο. Το άλμα ανοίγει στον τοίχο ένα παράθυρο και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας νέος ορίζοντας από εκεί και πέρα. Αυτό είναι που κάνει το άλμα. Δημιουργεί έναν ορίζοντα που βλέπει προς την αρχή του σύμπαντος και στην αρχή δημιουργίας των αστεριών και στην αρχή της δημιουργίας της κοσμικής μας συγκρότησης. Το συνολικό κόστος του φιλόδοξου αυτού project θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και χρειάστηκαν περισσότερες από 2 δεκαετίες για να ολοκληρωθεί. Παραμένουμε στο χώρο της τεχνολογίας. Τα εξαρτήματα που σχεδιάζονται από τον υπολογιστή και τυπώνονται από τρισδιάστατους εκτυπωτές έχουν γίνει πλέον κάτι τετριμένο. Η αεροπορική βιομηχανία είναι από τους πρωτοπόρους σε αυτόν τον τομέα. Στο Αμβούργο στις εγκαταστάσεις της Airbus, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές μπορούν να τυπώσουν μεταλλικά μέρη για μια γκάμα αεροπλάνων της γνωστής αεροπορικής βιομηχανίας, τα οποία είναι ελαφρύτερα, δυνατότερα και πολύ φθηνότερα. Να δούμε αυτό το ενδιαφέρον βίντεο. Τα εξαρτήματα που σχεδιάζονται από τον υπολογιστή και τυπώνονται από τρισδιάστατους εκτυπωτές έχουν γίνει πλέον κάτι τετριμένο. Η αεροπορική βιομηχανία είναι ένας από τους πρωτοπόρους όμως σε αυτόν τον τομέα. Στο Αμβούργο, στις εγκαταστάσεις της Airbus, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές μπορούν να τυπώσουν μεταλλικά μέρη για όλη την γκάμα αεροπλάνων της γνωστής αεροπορικής βιομηχανίας, τα οποία είναι ελαφρύτερα, δυνατότερα και πολύ φθηνότερα. Αρκετές εκατοντάδες τέτοια εξαρτήματα προορίζονται για το Airbus A350XWB και χάρη στη νέα τεχνολογία χρειάζεται πλέον 70% λιγότερος χρόνος για την παραγωγή τους, ενώ το κόστος κατασκευής υποχωρεί κατά 80%. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί κανονικά αποτελεί μέρος του συστήματος καυσίμων. Δύο σωλήνες σε μια σύνθεση που αποτελείται από 10 διαφορετικά κομμάτια. Με την τρισδιάστατη εκτύπωση έχουμε τη δυνατότητα να ενσωματώσουμε το υποστήριγμα του σωλήνα και να έχουμε δύο σωλήνες σε έναν και να το τυπώσουμε όλο μαζί σε ένα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε μείωση του βάρους, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε μείωση του κόστους κατά 30%. Η τρισδιάστατη εκτύπωση αφορά κατασκευές τριών διαστάσεων που σχεδιάζονται από εξειδικευμένους μηχανικούς στους υπολογιστές. Οι εκτυπωτές μετατρέπουν τους φακέλους με τα δεδομένα σε αληθινά μηχανικά μέρη του αεροσκάφους, χρησιμοποιώντας σκόνη από πλαστικό αλλά και διάφορα μέταλλα, όπως για παράδειγμα τιτάνιο και χάλιβα. Για τις αεροπορικές εταιρείες το μεγαλύτερο όφελος είναι το βάρος που αφαιρούμε από το αεροσκάφος. Μειώνοντας το βάρος δεν έχουμε μόνο λιγότερο κόστος από τη δική μας πλευρά, αλλά τους συνιστούμε έναν τρόπο για να μειώσουν την κατανάλωση των καυσίμων τους, να εξοικονομήσουν χρήματα από τα καύσιμα, να βελτιώσουν τα κέρδη τους και να λειτουργούν το αεροσκάφος με μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Οι πρώτες εμπορικές πτήσεις με μεταλλικά μέρη που έχουν προέλθει από τρισδιάστατους εκτύπωτες θα ξεκινήσουν το 2016, ενώ η μαζική παραγωγή θα εκτεθεί σε πλήρη ανάπτυξη μέχρι το 2018, με 30 τόνους μεταλλικών εξαρτημάτων να τυπώνονται κάθε μήνα.
στο χώρο του περιβάλλοντος θα πάμε τώρα και θα δούμε την ανακύκλωση γυαλιού και τα πλεονεκτήματά της. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 7 στα 10 μπουκάλια ανακυκλώνονται. Δεν πρόκειται όμως για μια απλή διαδικασία, καθώς πριν πρέπει να υπάρξει και κάποια μεγάλη προεργασία. Να δούμε αυτή τη διαδικασία στο επόμενο βίντεο. High-tech. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 7 στα 10 μπουκάλια ανακυκλώνονται. Δεν πρόκειται όμως για μια απλή διαδικασία. Πρέπει καταρχάς να γίνει διαλογή των μπουκαλιών. Κάτι τέτοιο γίνεται στο εργοστάσιο ανακύκλωσης της Anvers στο Βέλγιο, από το οποίο περνούν 250.000 τόνοι γυαλιού κάθε χρόνο. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που πρέπει να αφαιρέσουμε από τα μπουκάλια. Για παράδειγμα, το πλαστικό, τα μεταλλικά καπάκια, το χαρτί και οι ετικέτες. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του αποχωρισμού και της παραγωγής. Μαγνήτες αποσπούν τα μεταλλικά στοιχεία, ενώ τα υπόλοιπα μέρη αφαιρούνται με το χέρι. Ο ρυθμός είναι περίπου 50 τόνοι την ώρα. Μετά από τους ανθρώπους, τη σειρά στην αλυσίδα αφαίρεσης στοιχείων και διαλογής του γυαλιού παίρνουν οι μηχανές. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να ταξινομήσει το γυαλί ανάλογα με το χρώμα και παράλληλα να απομακρύνει τα υπόλοιπα σκουπίδια που δεν έχουν ακόμη αφαιρεθεί. Η διαδικασία είναι τόσο γρήγορη που δεν είναι ορατή διαγυμνού οφθαλμού. Μικροκάμερες ανοιχνεύουν το χρώμα του γυαλιού, ενώ κανόνια αέρα ρίχνουν τα άχρηστα μέρη σε ειδικούς κάδους. Στο τέλος της διαδικασίας έχουμε πράσινο, καφέ και διάφανο γυαλί. Όταν καθαριστεί ολοκληρωτικά το γυαλί, είναι πολύ πιο εύκολο στη συνέχεια να πωληθεί σε πελάτες, που καθένας το θέλει για διαφορετική χρήση. Για παράδειγμα, η παραγωγή σαμπάνιας. Αυτό το εργοστάσιο στη Γαλλία παράγει 650.000 μπουκάλια την ημέρα από ανακυκλωμένο γυαλί. Ο τόνος κοστίζει περίπου 50 ευρώ. Δεν είναι δηλαδή μόνο μια φτηνή διαδικασία, αλλά είναι και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Το να λιώνεις και να δίνεις νέο σχήμα στο παλιό γυαλί δεν απαιτεί επίσης πολλή ενέργεια. Η ανακύκλωση αυτού του γυαλιού μπορεί να συνεχίζεται για πάντα. Στο επόμενο μας θέμα θα δούμε ένα ταξίδι στην ιστορία του πολέμου. Όλα ξεκίνησαν με δύο βολές στο Σαράγεβο και τότε ένας μεγάλος πόλεμος ξεκίνησε. Όλα ξεκίνησαν με δύο βολές στο Σαράγεβο. Στις 28 Ιουνίου του 1914, ο αρχιδούκας Φρας Βερδινάνδος, διάδοχος της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας και η σύζυγός του Σοφία Φον Τότσεκ, δολοφονήθηκαν από τον Σέρβο εθνικιστή Γαβριήλ Πρίντσιπ. Οι σωροί τους μεταφέρθηκαν μέσω θαλάσσης από το Σεράγεβο στην Τεργέστη. Η πρώτη από τις τρεις βασιλικές κηδείες πραγματοποιήθηκε στην Τεργέστη, στην προβλήτα που τότε ονομαζόταν Μόλο Σαν Κάρλο. Η σπίθα είχε ανάψει και γρήγορα έφτασε στην καρδιά της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Στην Ευρώπη επικρατούσε αναβρασμός, ο πόλεμος πλησίαζε. Η εποχή Belle Époque, που είχε αναδείξει την Τεργέστη σε δεύτερη πόλη της Αυτοκρατορίας, έφτανε στο τέλος της. Μερικά χρόνια πριν, η πριγκίπισσα Marie von Thurn φιλοξένησε στο κάστρο του Ίνο τον γερμανό ποιητή Rainer Maria Rilke. Σε αυτό το κάστρο, ο Rilke έγραψε τις ελεγίες του Ίνο. Με την είσοδο της Ιταλίας στον πόλεμο το 1915, στα περίχωρα του κάστρου του Ίνο δημιουργήθηκε δίκτυο τάφρων. Μέσα σε 53 μήνες, εκατομμύρια στρατιώτες πολέμησαν και σκοτώθηκαν στα χαρακόμματα. Ο εχθρός βρισκόταν μόλις 30 με 40 μέτρα μακριά. Ο ένας άκουγε τις κραυγές, τα κλάματα και ένιωθε την απόγνωση του άλλου. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Πάολο Ρουμίς μόλις ολοκλήρωσε ένα ταξίδι με το τρένο αλλά και περπατώντας κατά μήκος των γραμμών των παλαιών μετόπων του Μεγάλου Πολέμου. Αυτό το ταξίδι στην ιστορία του Μεγάλου Πολέμου με έχει κάνει υπερευρωπαίο, μπορώ να πω. Όμως, ενώ έχω γίνει φιλοευρωπαίος, από την άλλη πλευρά είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος για την τύχη της Ευρώπης. Ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία, αυτή η τόσο μεγάλη κρίση, είναι παιδί της αστάθειας που γεννήθηκε το 1914. Μετά από σχεδόν 70 χρόνια ειρήνης, δηλαδή μετά το 1945, αισθάνομαι ότι αυτή η ειρήνη βρίσκεται υποκυδεμονία.
Σήμερα το παιχνίδι έχει αλλάξει και ο πόλεμος είναι οικονομικός. Μπορεί να ζούμε καλύτερα και να έχουμε κτίσει έναν πολιτισμό, όμως υπάρχουν ολόκληροι πληθυσμοί που ζουν στη φτώχεια και πολλοί από εμάς ζούμε εις βάρος τους. Ο πόλεμος ξεκίνησε εύκολα, όμως η τελευταία του σελίδα γράφτηκε μετά από πολύ αίμα. Είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτο. Στη μεγάλη μουσική εκδήλωση που έγινε για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από το Μεγάλο Πόλεμο, η Ευρώπη δεν κατάφερε να καταλήξει σε ένα κοινό μήνυμα. Αν θέλετε, οι Ευρωπαίοι κατάφεραν να διαβάσουν την ίδια ιστορία με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Δεν είναι δυνατόν να τιμούμε το 1914 μέσα από τη σιωπή των Γερμανών, τις φανφάρες των Γάλλων, τα τύμπανα της νοσταλγίας της Βρετανικής κοινοπολιτείας. Ακόμη και η ρητορική των Ιταλών για μένα είναι άχρηστη. Χρειαζόμαστε κοινό όραμα και ένα ενιαίο μήνυμα. Αγαπητή Ευρώπη, κοίταξε. Έχεις χάσει τη δυνατότητά σου να προβλέπεις. Δεν αντιλαμβάνεσαι τις απειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζεις. Πρέπει να αλλάξεις δρόμο. Το καλοκαίρι του 1914 τα σύννεφα του πολέμου είχαν καλύψει ολόκληρη την Ευρώπη. Δυσκολεύτηκα πολύ στις Βρυξέλλες. Δεν ήξερα πώς να μιλήσω για τον πόλεμο. Φοβόμουν μήπως προσβάλλω τις ευαισθησίες κάποιων ανθρώπων, ενός έθνους που ήταν απέναντί μας στο Μεγάλο Πόλεμο. Όμως, Θεέ μου, η μνήμη του 1914 δεν μπορεί να μετατραπεί σε παιχνίδια χωρίς σύνορα. Το μήνυμα και η αφήγησή μας πρέπει να είναι καθαρή, ισχυρή και ουσιαστική. Πρέπει να δείξουμε το σεβασμό μας στους νεκρούς εκείνης της εποχής. Έχουμε την υποχρέωση και την ευθύνη. Το καφενείο Σαν Μάρκο στην Τεργέστη ήταν το στέκι των Ιταλών που ήθελαν να αγωνιστούν για την πατρίδα τους. Με την ευκαιρία του εορτασμού 100 χρόνων από τον Μεγάλο Πόλεμο, το Σαν Μάρκο φιλοξενεί έκθεση με τον τίτλο «Η νεολαία γνωρίζει τον Μεγάλο Πόλεμο». Την έκθεση συντονίζει η δημοσιογράφος Λάουρα Καπούζο, που έχει καλέσει φοιτητές από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Τεργέστη ήταν γνωστή για τη συνύπαρξη, την αποδοχή και το σεβασμό των διαφορετικών πολιτισμών. Θέλουμε να ανακτήσει τα χαρακτηριστικά που είχε πριν ξεσπάσει αυτή η καταστροφική σύγκρουση. Ο πόλεμος άφησε σημάδια που πρέπει να σβήσουν για πάντα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τον πόλεμο. Αυτό σημαίνει πως σεβόμαστε και γνωρίζουμε τι προσέφεραν όσοι πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους. Είναι επικίνδυνο να μην ξέρεις τι έγινε στο παρελθόν. Η άγνοια οδηγεί στο φανατισμό και την παρερμηνία των γεγονότων. Εδώ στην Τεργέστη έχουμε πολλά αγάλματα και μνημεία που χρονολογούνται από την περίοδο του Μεγάλου Πολέμου. Τα βλέπουμε καθημερινά στην πόλη. Νομίζω πως οι νέοι δεν έχουν καμία σχέση. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία αυτού του πολέμου. Ο Μεγάλος Πόλεμος βασανίζει ακόμη και εκείνους που δεν έχουν ζήσει αυτά τα δραματικά γεγονότα. Ο Ουγγροϊταλός συγγραφέας Τζιόρτζιο Πρέσπουγκερ εγκατέλειψε τη Σοβιετική Βουδαπέστη στη δεκαετία του 50. Ένας από τους παππούδες μου πολέμησε εδώ στην Ιταλία. Τραυματίστηκε στο νεφρό του και οι γιατροί το αφαίρεσαν. Έτσι μετά τον πόλεμο έζησε με ένα νεφρό. Κατέληξε σε νοσοκομείο της Βουδαπέστης, όπου και αυτοκτόνησε. Μπορώ να πω ότι η αυτοκτονία του παππού μου ήταν μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των παιδικών μου χρόνων. Κατά μήκος των Άλπαιων και στην Κίτη του ποταμού Σοκά, οι αντίπαλοι πολέμησαν για 29 μήνες. Το Μουσείο Κομπάρι τα αφηγείται τις ιστορίες των μαχών του μετόπου των Άλπαιων. Ξεχωρίζει η δεύτερη μάχη του ποταμού Ιζόντσο, μία από τις πλέον αιματηρές συγκρούσεις του Μεγάλου Πολέμου. 500 φωτογραφίες, εκατοντάδες αντικείμενα και χάρτες λένε την ιστορία της μάχης. Στα γεγονότα πρωταγωνιστούν και διάσημες προσωπικότητες, όπως ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ και ο διάσημος γερμανός αξιωματικός Έρουιν Ρόμελ. Αποφασίσαμε ότι η προσέγγιση μας δεν θα χώριζε τους ανθρώπους.
Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να πούμε αυτός είναι καλός και αυτός είναι κακός. Όλες οι εθνικότητες αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Η ιστορία δεν πρέπει να χωρίζει, αλλά να ενώνει. Δουλειά μας δεν είναι να πούμε πως αυτός είναι καλός και αυτός είναι κακός. Το ομοίωμα του Ιταλού στρατιώτη που γράφει στην οικογένειά του είναι το σύμβολο όλων των βετεράνων του πολέμου. Οι θέσεις μάχης που παρουσιάζουμε σε αυτό το μουσείο είναι από τις πιο δύσκολες και σκληρές. Δείχνουμε ότι το βουνό μπορεί να γίνει ο πιο επικίνδυνος εχθρός. Η μορφολογία του εδάφους και οι έντονες καιρικές συνθήκες μπορούν να κάνουν μεγαλύτερο κακό από τα όπλα. Δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση με το δυτικό μέτωπο ή το μέτωπο στη Ρωσία. Η φύση εδώ είναι πιο άγρια και η επιβίωση σε αυτά τα μέρη είναι πολύ πιο δύσκολη. Στο μουσείο αυτό δείχνουμε πως ο πόλεμος σε αυτά τα βουνά ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη εμπειρία. Σήμερα δεν μπορούμε να τιμήσουμε την επέτειο ενός πολέμου χωρίς να ρωτήσουμε: «Ω θάνατε, που είναι η νίκη σου?» Τώρα θα πάμε στο Καζακστάν, το οποίο παρέλαβε επίσημα τη σημαία της Expo για το 2017, που θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά στην χώρα, στην πρωτεύουσα Αστάνα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΟΑΣΑ στο Παρίσι. Η σημαία παραδόθηκε στον Υπουργό Εξωτερικών Ερλάνι Ντρίνσοφ, που μίλωσε στο Euronews για τη σημασία της Expo, αλλά και για το ρόλο του στη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή. Να δούμε τις δηλώσεις του. Το Καζακστάν παρέλαβε επίσημα τη σημαία της Expo 2017 που θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στη χώρα στην πρωτεύουσα Αστάνα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΟΣΑ στο Παρίσι. Η σημαία παραδόθηκε στον Υπουργό Εξωτερικών του Καζακστάν, Ερλάνι Ντρίσοφ, που μίλησε στο Euronews για τη σημασία της Expo 2017 αλλά και για το ρόλο της χώρας του στην ευρύτερη περιοχή. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που επελέγει το Καζακστάν για να φιλοξενήσει αυτήν την έκθεση. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται σε πρώην Σοβιετική περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Αυτό έλκει την παγκόσμια προσοχή, όχι μόνο για θέματα ανάπτυξης σε αυτή τη μεριά του κόσμου, αλλά και για ζητήματα παγκοσμίων ενεργειακών προκλήσεων. Πιστεύουμε ότι η Expo 2017 θα είναι καταλήτης και μια πλατφόρμα για ανταλλαγή νέων απόψεων και προσεγγίσεων αναφορικά με την ενέργεια στο μέλλον. Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου του 2012, 103 από τα 161 κράτη-μέλη του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων προτίμησαν την Αστάνα έναντι της Λιέγης στο Βέλγιο. Αναμένουμε περισσότερες από 100 χώρες, 10 διεθνείς οργανισμούς, πολλές εταιρείες οι οποίες θα προωθήσουν την κοινή υιοθέτηση πρωτοποριακών τεχνολογιών και τη δημιουργία νέων ερεθισμάτων για την περιφερειακή συνεργασία. Νομίζω ότι η Αστάνα θα αποτελέσει πόλο έλξης για όλα τα νέα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι θα πραγματοποιηθούν όλα τα αιτήματα που έχουν τεθεί από το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων, αλλά και όλες οι υποσχέσεις που εκφράστηκαν από το Καζακστάν για τη δημιουργία συνθήκων που θα εγγυώνται την επιτυχημένη διεξαγωγή της έκθεσης. Welcome to the future. The 21st century has arrived. Θα αλλάξουμε τώρα Ήπειρο και θα πάμε στην Αμερική και συγκεκριμένα στον Παναμά. Η πόλη του Παναμά αλλάζει συνεχώς, το ίδιο και η χώρα. Τα τελευταία 5 χρόνια ο Παναμάς έχει πετύχει ανάπτυξη της τάξεως του 10%. Αυτή η μικρή χώρα των 3,6 εκατομμυρίων κατοίκων είναι ένα από τα 5 κράτη με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στον κόσμο. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η πόλη του Παναμά αλλάζει συνεχώς, το ίδιο και η χώρα. Τα τελευταία 5 χρόνια ο Παναμάς έχει πετύχει ανάπτυξη της τάξεως του 10%. Αυτή η μικρή χώρα των 3,6 εκατομμυρίων κατοίκων είναι ένα από τα 5 κράτη με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στον κόσμο. Μέχρι το 2020 οι αναδυόμενες οικονομίες όπως του Παναμά θα δίνουν το 70% των παγκόσμιων ευκαιριών ανάπτυξης. Αυτό δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά κυρίως τις μικρομεσαίες. Για την Ευρώπη η διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το μεγάλο στοίχημα. Εξωστρέφεια και επενδύσεις. Αυτοί ήταν οι δύο στόχοι της τελευταίας αποστολής που οργάνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας.
40 Ευρωπαίοι επιχειρηματίες συμμετείχαν στην αποστολή που ταξίδεψε στον Παναμά, την Αργεντινή και την Παραγουάη. Η διεθνοποίηση είναι η λύση κατά της μετανάστευσης των επιχειρήσεων. Δεν αντέχουμε άλλα κλειστά εργοστάσια στην Ευρώπη. Οι εταιρείες πρέπει να έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη, αλλά μπορούν να έχουν μονάδες και σε άλλες χώρες. Μπορούν να συνεργάζονται με κοινοπραξίες και να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους εκτός Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει αποστολές σε περισσότερες από 20 χώρες, με τη συμμετοχή περίπου 600 Ευρωπαίων επιχειρηματιών. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διεθνείς επαφές. Εδώ γίνονται επαφές σε ανώτατο επίπεδο, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με εξαιρετικά μειωμένο κόστος. Δημιουργήστε τις πρώτες επαφές, δείτε τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες που προσφέρουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ και δεκαετίες, πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες δραστηριοποιούνται στο Παναμά. Πολλοί Ευρωπαίοι συμμετέχουν σε ένα τιτάνιο έργο. Η διεύρυνση της Διόρυγας θα τριπλασιάσει την χωρητικότητά της και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διεκδικήσουν τμήματα του έργου, αφού διαθέτουν την τεχνογνωσία καθώς και εξαιρετικούς επιστήμονες. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία, πρέπει να ενισχύσουμε 24 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μπορεί η ανάπτυξη να συνδέεται με τις μεγάλες εταιρείες, αλλά οι θέσεις εργασίας θα έρθουν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι κατασκευές είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας. Όμως υπάρχουν ευκαιρίες και στην ενέργεια, τα ορυχεία, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές και τον τουρισμό. Επιπλέον, ο Παναμάς βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ελκυστική γεωγραφική θέση. Ο Παναμάς έχει υπογράψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Σιγκαπούρη, την Χιλή, το Περού, την Ταϊβάν. Πάρα πολλές χώρες έχουν επιχειρήσεις στον Παναμά. Η χώρα λειτουργεί ως εμπορική πύλη για πολλές χώρες. Ιστορικά, ο Παναμάς έχει προνομιακή εμπορική σχέση με την Ευρώπη. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Παναμά μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν επενδύσει στον Παναμά πριν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Παναμάς θα συνεχίσει να αυξάνεται. Η πόρτα είναι ανοιχτή για τους Ευρωπαίους επενδυτές. Αυτή η συνεργασία είναι πολύ σημαντική για εμάς. Θέλουμε ακόμη να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις δικών μας εταιριών στην Ευρώπη. Όμως ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Η Κίνα και άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής κάνουν ό,τι μπορούν για να μπουν στην αγορά του Παναμά. Επιστρέφουμε στο χώρο του περιβάλλοντος. Αυτή τη φορά θα δούμε τις καλλιέργειες που χρειάζονται επικονίαση, οι οποίες αναπτύσσονται με πολύ βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με αυτές που δεν εξαρτώνται από τους επικονιαστές. Η επικονίαση εξαρτάται απόλυτα με το 1/3 των καλλιεργειών που καταλήγουν στο πιάτο μας. Να δούμε αυτήν την έρευνα από το Euronews. Επικονιαστές όπως αυτές, οι άγριες μέλισσες είναι υπό εξαφάνιση στην Ευρώπη. Ποια είναι τα αίτια, οι συνέπειες και ποιες οι πιθανές λύσεις? Η επικονίαση, δηλαδή η γονιμοποίηση των φυτών με τη μεταφορά γύρης μέσω του αέρα και των εντόμων, είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια τροφίμων. Ολόκληρες αποικίες μελισσών καταραίουν λόγω ασθενειών, παρασιτοκτόνων, μόλυνσης στην ατμόσφαιρα, αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι συνέπειες είναι δραματικές, καθώς από την επικονίαση εξαρτάται απόλυτα το 1/3 των καλλιεργειών που καταλήγουν στο πιάτο μας. Αυτή είναι μια φράουλα που έχει γονιμοποιηθεί πολύ καλά. Έχει ωραίο χρώμα, καλό μέγεθος και είναι πολύ συμμετρική. Μπορούμε να τις συγκρίνουμε με άλλες φράουλες με ελλιπή επικονίαση. Βλέπουμε εδώ ότι είναι μικρότερες, κάπως παραμορφωμένες και λιγότερο ελκυστικές. Κατά πάσα πιθανότητα έχουν λιγότερη ζάχαρη. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι επικονιαστές είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της γεωργίας. Αν συνεχίσουμε να έχουμε λιγότερους επικονιαστές στην Ευρώπη, τότε θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα αναφορικά με την αυξανόμενη καλή ποιότητα των τροφίμων.
Επιστήμονες που εργάζονται σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα αξιολογούν το πρόβλημα για εξεύρεση λύσεων. Μία ενδεχόμενη επιλογή άμβλησης του προβλήματος θα ήταν η δημιουργία μιας έκτασης με διάφορα λουλούδια δίπλα σε γεωργικές καλλιέργειες για προσέλκυση επικονιαστών που θα απικήσουν σε νέους χώρους. Σκεφτήκαμε το εξής. Αν μπορούμε να βάλουμε εδώ πλούσια λουλούδια, τότε θα έχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα από αυτή τη γη. Μπορούμε να προσελκύσουμε επικονιαστές αξιοποιώντας ένα συγκεκριμένο μείγμα λουλουδιών. Τα άνθη αυτά θα προσελκύσουν διαφορετικά είδη επικονιαστών, που μπορούν να γονιμοποιήσουν τις καλλιέργειες. Οι πιο σημαντικοί επικονιαστές είναι οι άγριες μέλισσες, οι πεταλούδες και τα σκαφάρια. Όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν στις καλλιέργειες και στο εργαστήριο δείχνουν σύμφωνα με τους επιστήμονες ότι το μέτρο αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα λουλούδια βελτιώνουν την επικονίαση κατά 500% από άποψη αυθονίας. Από άποψη πολυμορφίας βρίσκουμε σπάνια είδη που βγαίνουν στις γεωργικές εκτάσεις. Αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό γιατί σημαίνει ότι οι επικονιαστές βγαίνουν έξω από την προστατευμένη περιοχή των λουλουδιών και σπέβουν στις γειτονικές καλλιέργειες. Για να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στους επικονιαστές, οι ερευνητές ασχολούνται με ακόμη πιο πρωτότυπες πρωτοβουλίες σε απροσδόκητα μέρη. Έχουμε εδώ δύο καλάθια. Το ένα περιέχει προϊόντα που δεν χρειάζονται επικονίαση και στο άλλο έχουμε προϊόντα που χρειάζονται ένα είδος επικονίασης. Αυτά είναι για παράδειγμα το πορτοκάλι, ο μιλίτης, το αχλάδι, το σαπούνι και κάποια είδη καφέ και αμυγδάλων. Επομένως, χωρίς καφέ ή σοκολάτα, το πρωινό μας αρχίζει να φαίνεται λίγο βαρετό. Οι ειδικοί στην επικονίαση διοργανώνουν τακτικά εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε σχολεία και σούπερ μάρκετ, όπως αυτό κοντά στο Reading στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ένα πρακτικό παράδειγμα για να κατανοήσει ο κόσμος το ρόλο κλειδί που παίζουν οι επικονιαστές στη φύση και την ευεργετική επίδραση που έχουν στη ζωή μας. Είναι ένα είδος εντόμου που επικονιάζει το κακάο. Χωρίς την επικονίαση δεν υπάρχει σοκολάτα. Υπάρχουν συγκεκριμένα είδη μελισσών που γονιμοποιούν τον καφέ. Χωρίς αυτές δεν θα είχαμε καφέ. Το βαμβάκι απαιτεί επικονίαση. Χωρίς αυτά τα έντομα, η ποσότητα και η απόδοση όλων αυτών των προϊόντων θα μειωθεί δραματικά. Ως εκ τούτου το κόστος θα ανέβει στα ύψη. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η χρήση εξημερωμένων μελισσών δεν αντισταθμίζει την απώλεια των άγριων. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε και για σήμερα. Να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σας.